Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό πολιτικό οικονομικό μαγκαζίνο του SBC που και σήμερα έχει πλούσια επικαιρότητα και κυρίως τηλεοπτικές άδειες. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ναι, πραγματικά το κυρίως μενού, το κυρίως γεύμα είναι το θέμα των τηλεοπτικών αδειών σε όλες του τις εκφάνσεις, σε όλη του την διάσταση, γιατί αυτό που έχει μετατραπεί από επιχειρηματικός πόλεμος, πολιτική αντιπαράθεση, έχει επεκταθεί στο κομμάτι των θεσμών. Δυστυχώς, το έχουμε πει πολλές φορές εμείς από αυτήν την εκπομπή, ότι οι θεσμοί πυλώνες του πολιτεύματος, όπως είναι η δικαιοσύνη, έπρεπε να έχει μείνει έξω από αυτήν την αντιπαράθεση. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει κατορθωτό. Το είδαμε πώς εξελίσσεται το πρόβλημα. Και αν θέλεις ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, Μαρία, ότι έχει κολλήσει λίγο και για την κυβέρνηση το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, έχει βρεθεί σε ένα αδιέξοδο. Θεωρητικά έπρεπε να το είχε τελειώσει το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Έτσι όπως πήγε με το διαγωνισμό που δόθηκαν νέες άδειες κτλ. Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε μείνει στάσιμοι. Έχουμε μείνει με να εκκρεμούν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχουμε μείνει στο να εκκρεμεί η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλα στον αέρα και έχουμε και μια κουβέντα για την κοινωνική οικονομία τώρα στη Βουλή. Ουσιαστικά έχει πάλι όλο το βλέμμα το έχουν στο κομμάτι των τηλεοπτικών αδειών. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το να ξαναφτιάξει κανείς το τηλεοπτικό τοπίο και για να ξαναφτιάξει ένα νέο τηλεοπτικό και μηδιακό σύστημα είναι πολύ βαριά και δύσκολη υπόθεση και βεβαίως με πολύ βάθος και με πολλά χτυπήματα. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε, γιατί από αυτή την υπόθεση που ο κόσμος και η κοινωνία απέχουμε λίγο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται και πώς το συνεκτιμά. Εμείς είμαστε επικεντρωμένοι πάνω στα καθημερινά γεγονότα, αλλά δεν ξέρω τι αντίκτυπο έχει και η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι ενέργειες της κυβερνητικής πολιτικής. Ότι είναι πεδίο αντιπαράθεσης είναι αδιαμφισβήτητα. Το θέμα είναι το ακριβώς πώς κατά πόσο η κοινωνία είναι το ζήτημα. Το εισπράττει, πώς το αξιολογεί, πώς ενδιαφέρει τελικά την ίδια την κοινωνία. Γιατί είναι στην αρχή και λίγο το παρασκήνιο και λίγο το κουτσομπολιό. Ποια κανάλια θα μείνουν, ποιοι επιχειρηματίες θα κερδίσουν, ποιοι θα χάσουν, ποιες τηλεοπτικές σειρές θα βλέπουμε, δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορούσε τώρα να σκεφτεί ο καθένας. Τώρα έχει μπει όμως και ο θεσμός της δικαιοσύνης μέσα και αρχίζει και αυτό κατά τη γνώμη μου και νομίζω και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Είναι σημαντικό άλλα κομμάτι. Είχαμε άλλα δύο επεισόδια από χθες, βαριά επεισόδια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε ότι θα ασχοληθεί με την ουσία του ζητήματος. Αυτή ήταν η χθεσινή απόφαση. Γιατί πέρασαν ακριβώς οι προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών. Ουσιαστικά θα κριθεί επί της ουσίας αν είναι κατά πόσο είναι συνταγματικός ο νόμος παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Και δεν είναι τόσο η ουσία του ζητήματος, το να εξετάσει το ανώτατο δικαστικό όργανο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν είναι συνταγματικός ένας νόμος του κράτους, που είναι η ουσία, είναι το περιβάλλον, είναι όλη η ομίχλη που έχει προκληθεί γύρω από ακόμα και από τους ανώτατους δικαστές, από τα θέματα υγείας που έχουν κάποιοι από αυτούς, μέχρι μια ιστορία προσωπική. Τις ροζ υποθέσεις, θα πω εγώ. Βάλε και το ροζ χρώμα μέσα. Ναι. Το δεύτερο επεισόδιο ήταν σήμερα το μεσημέρι. Μέσα σε λίγη ώρα, βέβαια, ξεκαθαρίστηκε με τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη το αν τελικά θα είναι δυνατόν να συγκροτηθεί, να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥΡΟΥ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα εδώ στο στούντιο του SBC. Είναι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι μας. Ο ένας είναι ο Πάνος Σαμυράς. Καλώς ήρθατε, ίδιο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Και ο Κωνσταντίνος Γκράβας, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Γκράβα. Αλλά και με συμμετοχή στην πολιτική σκηνή της χώρας για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, ναι. Ξεχάσαμε το βίντεο αρχής. Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν από τη σημερινή επικαιρότητα, έτσι όπως την κατέγραψε, αν δεν κάνω λάθος, ο Νικήτας Κορονάκης σε τίτλους. Σκληρή κόντρα στη Βουλή για τις τηλεοπτικές άδειες και την απόφαση του ΣΤΕ. Παρακράτος ανομίας οι μεθοδεύσεις πριν τη διάσκεψη, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουρά συμφερόντων η Νέα Δημοκρατία, απάντησε ο Νίκος Παπάς. Είστε η αιτία της διαπλοκής, είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Επιστροφή στο καθεστώς των παλαιών καναλιών στην περίπτωση που ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες κριθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπάς. Άγωνη κατέληξε και η νέα διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Για παρατεταμένη αναπηρία από τη μία εκλογή έκανε λόγο ο Νίκος Βούτσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνουν να ληφθεί η απόφαση μετά την τοποθέτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ταμιακό πρωτογενές πλεόνασμα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο 9 μήνο Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πληρωμές 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μερικής απασχόλησης μίας στις δύο νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ένα πρώτο περίγραμμα σας δώσαμε με τον Γιάννη, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να πάρουμε γεύση από κοινοβούλιο σήμερα. Το μεσημέρι, γύρω στη 1.30 στο Βήμα, ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μεστός ο λόγος του. Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν από τα όσα είπε και από πολύ νωρίς το μεσημέρι ξεκαθαρίστηκε ότι η ΕΣΟΡΟΥ είναι αδύνατον να συγκροτηθεί. Μαζί και η απάντηση του Νίκου Παπά, του Υπουργού Επικρατείας. Η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σηματοδοτεί τη βούληση του δικαστηρίου να κρίνει την ουσία της συνταγματικότητας του νόμου Παπά και να μην απορρίψει τις σχετικές προσφυγές για τυπικούς λόγους. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που με τον τρόπο της δικαιώνει απόλυτα και την θέση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία έχω επανελειμμένα διατυπώσει από αυτό το βήμα, ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών πριν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει την ουσία του νόμου Παπά. Και αποφάσεις της κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και προειδοποιώ και σήμερα από αυτό εδώ το βήμα την κυβέρνηση να μην εξακολουθεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να αφήσει τη δικαιοσύνη να πάρει την απόφασή της ανεπηρέαστη και όχι υπό την απειλή κάποιας νέας νομοθετικής ρύθμισης που θα ρίξει μαύρο στα μέσα ενημέρωσης και θα δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Βάλαμε από την πρώτη ομιλία την οποία έκανα ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας από αυτό εδώ πέρα το βήμα μία και μόνη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητος, την ακύρωση δηλαδή του νόμου Παπά και την ανάκτηση των αρμοδιοτήτων που η κυβέρνηση υφάρπαξε από το ΕΣΟΡΟΥ. Η σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ είναι μεταγενέστερο θέμα. Τι νόημα δηλαδή θα έχει ένα ΕΣΟΡΟΥ από το οποίο ο κύριος Παπάς θα έχει αφαιρέσει τις αρμοδιότητες που του έχει αναθέσει ο συνταγματικός νομοθέτης. Η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να έχει το δικό της πολιτικό στίγμα, επιλέγει για άλλη μια φορά να είναι ουράτος συμφερόντων. Η υποχρέωσή σας να συμβάλλετε στη συγκρότηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και στη νόμιμη συγκρότησή του δεν είναι υποαίρεση. Και ούτε μπορεί να μπαίνει υπό όρους. Έχει ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός, έχετε μία δυνατότητα ακόμα. Έχετε ακόμα. Ποιο μπήκε στο Σύνταγμα? Κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη, ακριβώς λοιπόν για να μπορέσουμε στο επίπεδο των προσώπων να πάμε σε μια σύνθεση που να εκφράζει τους πάντες. Αυτές είναι δικαιολογίες σε όλους τους νόμους. Νομίζω ότι έχει μια αξία να πάρουμε το πρώτο πολιτικό σχόλιο από τον Πάνο Μοιρά, τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου. Ότι πλέον το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών μπαίνει στην κορυφή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά θα έλεγα έχουν και την εξήγησή τους και κυρίως έχει και την ερμηνεία των τελευταίων εξελίξεων. Και η πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκανε παραδεκτή τις αιτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και τα όσα είχαν προηγηθεί με τους εκβιασμούς που είπατε, με τη σφοδρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών. Ήταν πραγματικά μια πολύ οξία σε ό,τι αφορά τους τόνους της ανακοίνωσης. Όλα αυτά εδώ δημιουργούν ένα τοπίο. Θα έλεγα όμως ότι στο θέμα των αδειών έχει ενεργοποιηθεί για την κυβέρνηση ο νόμος του Μέρφη. Όταν κάτι ξεκινάει άσχημα, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει να καταλήξει καλύτερα. Μάλλον θα καταλήξει χειρότερα. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι ενώ η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα προνομιακό πεδίο να χειριστεί το θέμα της διαπλοκής ή το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ήταν λάθος των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν είχαν αδειοδοτήσει τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν είχα προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Αντί λοιπόν να ανοίξει την αγορά, ουσιαστικά επικαλέστηκε μια μελέτη ανύπαρκτη,
μια αστεία μελέτη του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, ούτε ξέρουμε καν τι ακριβώς είναι, περιόριζε τον αριθμό των αδειών σε 4. Είχαμε μετά την υπόθεση του Καλογρίτσα, τώρα έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση νομίζω ότι είχε αναλώσει τρομερές δυνάμεις. Όλη την προσπάθεια την έχει επικεντρώσει στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, χάνοντας το δάσος της οικονομίας και με λογικές οι οποίες τελικά καταγγέλθηκαν και από θεσμούς και ουσιαστικά έπληξαν και την δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα δούμε βέβαια στην κατάληξή του με το θέμα της τελικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ό,τι αφορά τη συνταγματικότητα ή όχι του νόμου, αλλά νομίζω ότι και η κυβέρνηση βγαίνει τραυματισμένη από αυτό το ζήτημα. Και όμως ακόμα χειρότερο, που αυτό νομίζω ενδιαφέρει το μέσο πολίτη, η θεσμή και η δημοκρατία μας έχει βληθεί από αυτήν την εκδοχή. Εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε πάνω, αν μου επιτρέπεις, στο κομμάτι έτσι όπως μπήκε και η δικαιοσύνη στο κάδρο. Ναι. Και επειδή είναι ήδη με πληγές η δικαιοσύνη σχετικά με τη σχέση της με την πολιτική εξουσία, ναι. Τώρα ότι με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες ξαναμπήκε και με βάναυσο τρόπο. Τελικά ποιος μπορεί να κερδίσει από μια τέτοια εξέλιξη? Ναι. Δεν ξέρω κανείς αν θα κερδίσει. Δηλαδή η κυβέρνηση, το επιχειρηματίες, ναι. Θέλω να πω, δηλαδή μόνο χαμένους έχεις, ναι. Από αυτό και κυρίως το ίδιο το πολίτευμα. Σωστά, γιατί το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να παίζει κανείς με τους θεσμούς. Και πολύ περισσότερο με τη δικαιοσύνη που αποτελεί το τελευταίο έτσι, στήριγμα για το μέσο πολίτη. Έτσι. Για οποιαδήποτε ευθερεσία, είτε εκτελεστική είτε νομοθετική, η δικαιοσύνη είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Όμως επειδή τελικά στη δικαιοσύνη θα καταλήξει η υπόθεση, η δικαιοσύνη θα έχει τον τελικό λόγο, νομίζω ότι όσοι θέλησαν να παίξουν είτε με το θέμα των αμοιβών, είτε με το θέμα της παράτασης της θητείας των ανώτατων δικαστών, είτε με τους εκβιασμούς που είδαμε τις τελευταίες ημέρες να κλιμακώνονται εντός και εκτός Βουλής, νομίζω ότι αυτά τελικά χθες ήταν ένα ζήτημα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έδωσε ένα μήνυμα ότι αφήστε να δικάσουμε όπως εμείς ξέρουμε, χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Το ότι εκκρεμεί μια υπόθεση, έστω προσωπική, εννοείται 100% που έπρεπε να είναι σε βάρος ενός εκ των μελών και μάλιστα ψηλά του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ένα ζήτημα όμως. Γιατί αυτομάτως και έτσι όπως φάνηκε τελικά, όπως εξελίχθηκε η ιστορία με τα δημοσιεύματα, έχεις άνθρωπο, έναν ανώτατο δικαστικό ευεπίφορα, ας πούμε, σε χειραγώγηση, ναι, πάνω. Απλώς, αν μου επιτρέπετε, ναι. Το γεγονός ότι βγήκε στην επικαιρότητα μία υπόθεση του 2014, η οποία ήταν σε γνώση της δικαιοσύνης, ήξεραν οι δικαστές, και την οποία ουσιαστικά την θεώρησαν ασόβαρη. Και βγαίνει αυτό το θέμα 2-3 ημέρες ή κατά τη διάρκεια των διασκέψεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προστασίας του δικαστή ή κανένα απλώς έκθεσής του προκειμένου να καυθεί η συνείδησή του. Νομίζω ότι αυτό είναι η πιο λογική ερμηνεία. Δεν μπορεί κάποιος να ψάχνει μια υπόθεση του 2014 η οποία δεν είχε φτάσει πουθενά να την ανασύρει την ημέρα που ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει με νυφάλιότητα για ένα σοβαρό ζήτημα όπως είναι αυτό το τελευταίο αδείων. Στην κοινή γνώμη υπάρχει διάχυτο το αίσθημα ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας χρησιμοποιεί τους ανώτατους δικαστικούς για να κάνει καθένας για την πολιτική του, για πολιτική του χρήση, θα πω, για να μην το κατονομάσω Σκοπίμα και του δώσω χρώμα. Ναι. Αυτό υπάρχει διάχυτο στην κοινή γνώμη και αυτό είναι η μεγαλύτερη πληγή έξω στους Έλληνες ψηφοφόρους. Ναι. Και μέσα στο σχόλιο πάνω θα ήθελα να σου ζητήσω και μία κριτική για την αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Όπου πολλά μπορεί κανείς να καταλογίσει στους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά πιάνω όσο προλαβαίνω και έξω να υπάρχει και μεγάλη δυσανασχέτιση και για τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα αυτό, που σέρνεται ούτως ή άλλως. Ναι, θα έλεγα καταρχάς για το πρώτο θέμα της δικαιοσύνης που θίξατε, κυρία Σμιλίδου, θα έλεγα ότι όντως και στο παρελθόν είχαμε προσπάθειες είτε κάποιον έτσι, επηρεασμού, ή αλλά δεν θυμάμαι ποτέ σε όλα αυτά τα περασμένα χρόνια τόσο μια ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών να μιλάει για φασιστικά καθεστώτα. Δεν το έχω δει αυτό εδώ, ότι να παραπέμπει σε φασιστικά καθεστώτα. Αυτό το έχω δει, δεν το έχω δει ξανά. Σαφώς, πάντα πολλές φορές οι εξουσίες προσπαθούν να διαπλακούν, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα όρο της εποχής, αλλά νομίζω ότι δεν φτάσαμε ποτέ σε ένα τέτοιο σημείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία,
Εγώ νομίζω ότι η βασική κριτική που ασκείται είναι για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα. Αυτό τουλάχιστον βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς μπορεί να καταλογίσει στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι δεν είχε αδειοδοτήσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς στα χρόνια που ήταν η ίδια κυβέρνηση. Αλλά ενώ πέρσι η κοινή γνώμη, θυμάμαι, ότι έλεγε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βάλει τάξη στο τοπίο, τώρα η πλειοψηφία τουλάχιστον της κοινής γνώμης, τώρα είναι εντελώς αντίθετη η εικόνα. Και ακόμα και για το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ, όπου υπάρχει μια κριτική, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σήμερα δεν συνέπραξε στο να υπάρχει συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι θα ήταν πολιτική αφέλεια. Ενώ έχει γίνει ο διαγωνισμός για τις εθνικές άδειες με τη λογική του κυρίου Παπά και χωρίς το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και ενώ εκκρεμεί η απόφαση δικαστική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Νέα Δημοκρατία να τρέξει να προλάβει τη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Πάντως, κυρία Μοιρά, και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον η επίσημη κομματική φορά, δηλαδή για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τζαβάρο, δεν είναι δυνατόν να μιλάς για συνένεση ως ΣΥΡΙΖΑ όταν είσαι ο πρώτος διδάξας. Δηλαδή, ουσιαστικά ανταποδίδει αυτό που είχε τραβήξει ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια λογική, βέβαια, που δεν οδηγεί πουθενά, έτσι. Ναι, δεν οδηγεί. Απλώς θέλω να πω κάτι. Επειδή όντως, υπάρχει ο νόμος Παπά, έχετε δίκιο. Απλώς παρακολούθησα το εξής, κύριε Κορονέ. Σήμερα είδα τη διάσκεψη στη Βουλή των Προέδρων και διαπίστωσα ότι τα περισσότερα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, από ό,τι αντιλήφθηκα, τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις των μελών, δέχονται τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που προτείνει ο κ. Βούτσης, αλλά θεωρούν, δηλαδή δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις, άρα υπάρχει ένα έδαφος να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, αλλά θεωρούν ότι είναι άκυρη το timing ή δεν είναι σωστός ο χρόνος ο οποίος επιλέγει. Αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε σε αυτούς μας. Ο κύριος Γκράβος δεν έχει μιλήσει. Ναι, κύριε Γκράβο, όλους τους χρόνους. Ο κύριος Αμυράς είναι πολύ γνώση των θεμάτων. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο στην τελευταία παρατήρηση του κυρίου Αμυρά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά θα δεχθεί μετά την ετοιμιγορία την τελική του Συμβουλίου της Επικρατείας να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, χωρίς τη συνθήκη, την προϋπόθεση να ακυρωθεί ο νόμος Παπά. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά, είπε ότι θα δοθούν και τα λεφτά πίσω. Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ετοιμιγορία του ΣΤΕ σε περίπτωση. Μπορεί να μην το περιέγραψα καλά. Αυτό που λέτε έχει να κάνει με την ετοιμιγορία του ΣΤΕ. Αν πει το ΣΤΕ ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος Παπά, ξεκάθαρα θα επισταθούν τα χρήματα και έχει και άλλες ουρές. Φυσικά θα πάει πίσω όλη η διαδικασία. Άλλο είπα εγώ. Δεν είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ο κ. Κορονέος το κατάλαβε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πει καταφατικά ότι σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει συνταγματικό τον νόμο, στο ενδεχόμενο αυτό. Το αντίθετο είπα. Δεν έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα, αν και τώρα ακούω από τον κύριο Αμυρά ότι στη διάσκεψη των Προέδρων οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας το είπαν αυτό. Νομίζω ότι σε επίπεδο αρχηγού και γενικού πνεύματος ακόμα υπάρχει το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας ότι αν δεν ακυρωθεί ο νόμος Παπά, ό,τι και να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν συνενούμε στο ΕΣΟΡΟΥ για να μην μπούμε. Δεν θα έχει νόημα μετά. Μετά δηλαδή, όμως έχουμε διέξοδο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αν πάει έτσι το blame game, γι' αυτό είναι μακάρι να γίνει έτσι κατά την άποψή μου. Οπότε, κυρία Μοιρά, τι προβλέπετε να γίνει σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σα πω κάτι. Εάν βγει συνταγματικός ο νόμος, δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία να μην συγκροτήσει. Ακύρωση του νόμου. Ναι, να μην συγκροτήσει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Δεν είναι όμως ξεκάθαρη η ρητορική ακόμα. Ναι, επιμένω. Και να πω κάτι. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει ότι είναι συνταγματική η θέσπιση ενός τέτοιου νόμου, τότε και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο χάνει και την αξία που έχει βάσει του συντάγματος, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν πρέπει να παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο. Επομένως, εάν βγει αντισταγματικός νόμος, σαφώς. Θα υπάρχουν βέβαια τις ουρές που αναφέρατε και εσείς, κύριε Κράβα, ότι θα υπάρχουν πολλές εξελίξεις, αλλά σίγουρα θα συγκροτηθεί ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Αλλά και στην περίπτωση που βγει νόμιμο συνταγματικός ο νόμος του κύριου Παπά, τότε η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί εσού. Το κακό, κυρία Μοιρά, είναι ότι, συγγνώμη τώρα, διακόπτω, αλλά μόνο αυτό θα παρατηρήσω, ότι και το ρόλο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, που όντως είναι σημαντικός βάσει συντάγματος, έχουμε προλάβει και τον έχουμε απαξιώσει. Το έχουμε απαξιώσει επί σειρά ετών. Σωστά, το ΕΣΟΡΟΥ, έτσι. Σωστό. Γιατί πολλές φορές, και εγώ συνηθίζω να το λέω, τώρα τρέξαμε όλοι να το δούμε όσο μέσω του ΕΣΟΡΟΥ θα μας λύσει όλα τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις τηλεοράσεις. Αλλά είναι το ΕΣΟΡΟΥ το οποίο επέβαλε πρόστιμα, έκανε νοθεσίες, επέβαλε ποινές, τις οποίες
Δεν τις πλήρωνε κανείς. Ακριβώς. Ναι. Δεν είχαμε πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Είχε λήξει η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είχε γίνει τίποτα για να. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μια. Το βλέπουμε και λίγο υποκριτικά, νομίζω. Νομίζω ότι είναι και λίγο υποκριτικό το ζήτημα. Υποκριτικά, όπως έχουμε δει πολλά προβλήματα. Όταν φτάνει όμως ο κόμπος στο χτένι, τότε πρέπει να δούμε, να μιλήσουμε θεσμικά. Τότε έτσι, βλέπουμε την αξία οποιοδήποτε κάθε δεσμό. Συμφωνώ σχεδόν. Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Γκρέμα? Θα συνεχίσουμε πάντως το θέμα, να ξέρετε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι με ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σχεδόν συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο κύριος Σαμίρας. Νομίζω ότι εκτός από το αξίωμα του νόμου του Μέρφη, πρέπει να θυμηθούμε και ότι δύο λάθη δεν κάνουν το σωστό. Το λέω γιατί ξεκίνησε στραβά η κυβέρνηση. Μην πάει με δεύτερο λάθος να νομίσει ότι θα γυρίσει προς το σωστό. Μ' αρέσει η πολιτική ανάλυση με όρους μαθηματικών, κύριε Γκράβα. Έχει κάτι, το κατητής της. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για να δούμε συνέχεια, γιατί από χθες, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι θα ανοίξει το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας, αλλά επίσης και από τον Πρόεδρο της Βουλής, από τον κύριο Βούτσι και από τον Ευάγγελο Βενιζέλου και από τη Λιάννα Κανέλη. Το θέμα έχει πολύ βάθος και από χθες έχουν γίνει πολλά. Πάμε να τα εξελίξουμε και στο επόμενο μισάωρο. Μαζί βεβαίως θα δούμε και το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Περιμέναμε να κάνει εμφάνιση στη Βουλή, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι τελικά αναχωρεί για τη Σύνοδο Κορυφής. Μαζί με όλο το πρόγραμμά του και ρεπορτάζ πολιτικό. Επιστρέφουμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Πολλά έχουν γίνει από χθες το απόγευμα, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Επικρατείας, ο Νίκος Παπάς, και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση, τηλεοπτικά δηλαδή, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα. Είναι παραδεκτές οι αιτιάσεις των καταναλωτών. Σημαίνει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τόσο καιρό συζητούσε για το αν πρέπει να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Αποφάσισε ότι πρέπει να μπει στην ουσία της υπόθεσης λοιπόν για να συζητήσει. Με ρωτάτε αν έπαιξε ρόλο. Είναι προφανές ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό εξελίσσεται ένα γαϊτανάκι πιέσεων τηλεοπτικών και άλλων προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Αυτό δεν είναι καμία αποκάλυψη, είναι μια απλή παρατήρηση την οποία μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης. Εάν παρατηρεί τα δελτία ειδήσεων, τα οποία αναλόγως στην περίπτωση διασύρουν ή αποθεώνουν δικαστικούς λειτουργούς. Είναι καλό για τη δημόσια συζήτηση, νομίζω, να απέχουμε από τις όποιες υπόνοιες που αφορούν την προσωπική ζωή οποιοδήποτε και να συζητάμε για την ουσία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει πέσει σε μία διπλή παγίδα. Δηλαδή την παγίδα έχει εκλοβιστεί στην γραμμή της μη συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή φεύγει και αποκλίνει από το συνταγματικό της καθήκον να δημιουργήσει συνενέσεις στη διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής ώστε να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και πολύ φοβάμαι ότι πολλοί στην αξιωματική αντιπολίτευση νομίζουν και ευελπιστούν ότι αυτό που δεν κατάφεραν με τη λαϊκή ψήφο μπορούν να το καταφέρουν δια των δικαστικών αποφάσεων. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της, με αυτές πορεύεται και στη βάση των ηλυμένων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και εν μέσω της δικαστικής βασάνου, θα σας έλεγα, και των δεκάδων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί, πορευόμαστε και ολοκληρώσαμε ένα διαγωνισμό και είμαστε αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο της έκδοσης των αδειών. Θα ήταν καλό και για τη δημοκρατία και για το διάλογό μας η αξιωματική αντιπολίτευση να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν δελτία ειδήσεων τα οποία δεν ασχολούνται με την ενημέρωση των πολιτών. Ασχολούνται με την προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων των αποτυχώντων του διαγωνισμού. Και οι αποτυχώντες του διαγωνισμού έχουν αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στοχοποιώντας συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς. Νομίζω ότι είμαι απολύτως σαφής. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται μπροστά στα μάτια των πολιτών. Η αντιπολίτευση ούτως ή άλλως εδώ και καιρό διατείνεται ότι ο δικός μας ο νόμος είναι αντισυνταγματικός.
Και αυτό προφανώς είναι άλλη μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα με την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι εμφανίζεται συστηματικά ως ουραγός αυτών των συμφερόντων. Αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος Έλληνας και η τελευταία Ελληνίδα, ο κάθε άνθρωπος που κατοικεί σε αυτή τη χώρα, ότι διαταράσσεται μια ισορροπία και ένα σύμπλεγμα συμφερόντων, το οποίο άπλωνε τα πλοκάμια του σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, στους θεσμούς του κράτους, στους θεσμούς της οικονομίας, και αυτή του η εξουσία απέρεε από το ουσιαστικό μονοπόλιο στην ενημέρωση των πολιτών. Αυτό το πράγμα σπάει και κυρίως θα σας έλεγα άλλαξε το παράδειγμα σχέσεων πολιτικής και οικονομικών συμφερόντων με το γεγονός ότι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν για αυτό που το Σύνταγμά μας προβλέπει. Τι προβλέπει το Σύνταγμά μας? Προβλέπει καθεστώς προηγούμενης άδειας για να έχει κάποιος τηλεοπτικό σταθμό. Το Σύνταγμά μας το αγνοούσαν οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών, δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους και δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους έτσι για να έχουν ένα εφήμερο πολιτικό χαϊδολόγημα εκ μέρους των καναλιών τα οποία βρίσκονταν και στην αιχμή των σχέσεων εξουσίας τα προηγούμενα χρόνια. Το τι νομικά θα συμβεί είναι σαφές, ότι εάν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη γυρίζουμε σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Δηλαδή γυρίζουμε σε ένα καθεστώς με τηλεοπτικούς σταθμούς μη αδειοδοτημένους. Και εκεί είναι νομίζω το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα και η ντροπή η πολιτική για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι καλεί συστηματικά τους δικαστές να βγάλουν λεφτά από το δημόσιο ταμείο και να τα επιστρέψουν στους καναλάρχες. Πολύ απλά, καθαρά και εξάστερα. Είναι τέτοια η απόλυτη ταύτιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πάρα πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα συμφέροντα, η οποία νομίζω δεν έχει προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι στις τελευταίες φράσεις συμπυκνώνεται και η κυβερνητική πολιτική ουσιαστικά έριξε για το Γάντι σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει για πιθανή αντισυνταγματικότητα. Προσέχω τις λέξεις μου μία-μία, μην προδικάσω κάτι. Για πιθανή αντισυνταγματικότητα του νόμου, το δίλημα που θέτει ο Υπουργός Επικρατείας είναι ότι μετά ξαναγυρίζουμε στην ανομία, στην ασυδοσία, στην αυθαιρεσία και τα λεφτά βγαίνουν από τα ταμεία αντί να μπαίνουν. Ότι θα σεβαστεί η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό πάντως και στο παρελθόν, ας πούμε, ότι είχαν το κόψιμο των μισθών είχε αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι ήταν αντισυνταγματικό, δεν το είχε επηρεάσει κάπως την εφαρμογή. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θέλεις να το περάσεις, το περνάς. Ως νόμο. Και ας υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να έχει την ίδια αντιστοίχηση το θέμα αυτό με το όχι, προηγούμενο. Όχι, σαφώς όχι. Αλλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά ο κύριος Παπάς λέει ότι εμείς θα υπακούσουμε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα γυρίσουμε πίσω τα χρήματα και θα επιστρέψουμε στο παλιό τηλεοπτικό καθεστώς. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι αυτό μια, κυρία Μοιρά, είναι αυτό μια τρικλοποδιά πολιτική? Δεν είναι τρικλοποδιά πολιτική. Εγώ νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα της δυσχερούς θέσης που βρίσκεται ο κύριος Παπάς. Με ποια έννοια? Θέλει να μας πει ο Υπουργός Επικρατείας ότι είτε με τον νόμο μου υπάρχουν άδειες, είτε αλλιώς δεν υπάρχει παρανομία. Ή αλλιώς υπάρχει μάλλον παρανομία. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή τρίτη επιλογή να συγκροτηθεί το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και να ορίσει το ίδιο το συμβούλιο ένα σημαντικό ποσό. Για παράδειγμα, 15 εκατομμύρια. Και όποιος περάσει από το γραφείο του ΕΣΟΡΟΥ και έχει 15 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια, να παίρνει την άδεια και από εκεί πέρα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ούτε τεχνολογικά προβλήματα υπάρχουν, ούτε από ό,τι είδαμε από το τίμημα και θέματα βιωσιμότητας όπως υποστήριζαν στο παρελθόν. Επομένως, αυτό νομίζω ότι είναι δείγμα δυσχερούς θέσης. Όπως επίσης αυτό που λέει ο κ. Παπάς, ότι το δικαστήριο θα καλεί τη Νέα Δημοκρατία εάν θα γυρίσει πίσω τα χρήματα. Συγγνώμη, αλλά αν αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κακώς εισέπραξε χρήματα το κράτος, το δημόσιο, με αυτή τη διαδικασία, ο κ. Παπάς θα επιστρέψει τα χρήματα πίσω. Δεν θα επιστρέψει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ας έβρισκε έναν τρόπο η κυβέρνηση προκειμένου να τα πάρει με νόμιμο, εφόσον βέβαια κριθεί αντισταγματικός ο νόμος Παπά. Όπως επίσης το θεωρώ σαν αυτοκριτική αυτό που είπε ο κ. Παπάς, να απέχουν ο κόσμος ή ο τύπος να απέχει από τις προσωπικές επιθέσεις σε δικαστές. Αυτό συνέβη κατά κύριο λόγο
και μέσα από την Αυγή, που είναι ένα κυβερνητικό, ένα κομματικό όργανο που ελέγχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είδαμε το όνομα του δικαστή στην πρώτη σελίδα. Επομένως, θα έλεγα ότι ναι, είναι σε δύσκολη θέση ο κύριος Παπάς, αλλά δεν μπορεί να δημιουργεί ότι να θεωρεί ότι είναι άσπρο και μαύρο. Το άσπρο είναι ο νόμος Παπά, το μαύρο είναι το χάος στα ραδιοτηλεοπτικά. Όχι. Μπορεί να βρεθεί λύση και μπορεί να βρεθεί λύση χωρίς τον νόμο Παπά. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Γκράβα, εσείς πώς το κρίνετε? Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διαχειριστεί υποτύπων plan B το ενδεχόμενο, το πιθανό, κανείς δεν ξέρει, να κηρυχθεί αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος Παπά. Προσπαθεί δηλαδή επικοινωνιακά να αμβλύνει την πολύ οξία επικοινωνιακή τακτική που είχε και να προετοιμάσει πώς θα το περάσει αν συμβεί αυτό. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να μην περίμενε ούτε το χθεσινό αποτέλεσμα, που ήταν απολύτως αναμενόμενο. Τι είπανε χθες? Ότι θα πάμε να εξετάσουμε την ουσία. Αν δεν υπήρχε ο θόρυβος και το τοξικό κλίμα στη δικαιοσύνη, αν ρωτάγατε την κοινή γνώμη, θα σας έλεγε θα προχωρήσει το ΣΤΕ στην εξέταση της ουσίας. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα δούμε. Άρα θεωρώ ότι ήταν πλήρως αναμενόμενο. Ούτε η δημοκρατία κέρδισε, ούτε η δημοκρατία έχασε. Η δημοκρατία λειτουργήσε. Και είναι παρήγορο βέβαια ότι έγινε αυτό εχθές. Πάμε παρακάτω. Σταματάνε τα πάντα αν βγει αντισυνταγματικό. Ο κύριος Παπάς λέει ξαναγυρίζουμε στο καθεστώς των 27 ετών. Λάθος κατά την άποψή μου, διότι συγκροτείται το ΕΣΟΥΡΟΥ με συνένεση. Πάμε σε ένα διαγωνισμό, όχι καζίνο. Δοκιμάσαμε το διαγωνισμό τύπου καζίνο, όπου μπήκανε σε ένα κλουβί τρεις μέρες και φτάσανε να χτυπάνε από 25 έως 75 εκατομμύρια. Θα πει λοιπόν το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι ένα δίκαιο τίμημα, κατά την άποψή μου συμφωνώ απολύτως και σε αυτό με τον κύριο Αμυρά. Στα 15 εκατομμύρια. Θα σας πω ένα μέτρο. Θα σας πω ένα μέτρο οικονομικό. Θα αναφέρω το όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Η προσφορά του κυρίου Βαρδινογιάννη, της πλευράς Βαρδινογιάννη των 18 εκατομμυρίων, είναι ένα πολύ σωστό οικονομικά τίμημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να πει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Σίγουρα δεν ήταν κουτουρού αυτή. Ήταν πολύ διαβασμένη. Όπως διαβασμένος ήταν ο Σκάι που πήρε την πρώτη άδεια, ξέροντας ότι θα ανέβει λόγω του καζίνο του τύπου της Δημοπρασίας. Έτσι διαβασμένη ήταν και η πλευρά Βαρδινογιάννη που είχε σταθμίσει ότι κύριοι, 18 εκατομμύρια είναι εντάξει αυτή την ώρα. Θα πει λοιπόν το ΕΣΟΥΡΟΥ 20 εκατομμύρια. Πόσα είναι τώρα, για να μην κλείσει κανένα απολύτως κανάλι, πόσες δίνουμε από 8 και πάνω, από 9 και πάνω. 20 εκατομμύρια. Flat. Όποιος τα φέρει, θα έχω τα ίδια έσοδα. Δεν ξέρω αν θα είναι 255, πάνω και 245. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Θα έχω τα ίδια έσοδα, διασφαλίζοντας πολυφωνία, θέσεις εργασίας και ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο. Την έχει την ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση. Κακός ο κύριος Παπάς λέει ότι θα επιστρέψουμε στα 27 χρόνια πίσω, κατά την άποψή μου. Βέβαια, φαντάζομαι καταλαβαίνετε και δύο ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενός τέτοιου πισωγυρίσματος πλέον θα το πληρώσει τρίζει, πολιτικά. Τρίζει ακριβώς. Θα τρίζει το πληρώσει η πολιτικά. Όλη η κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως και τρίζει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση, κύριε Κορονέ, πέφτει αν χάσει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν λόγω αυτού του φιάσκου, αν κηρυχθεί αντισυνταγματικό και αποβεί φιάσκο διαγωνισμός, χάσει αρθή εμπιστοσύνη της Βουλής, τότε θα πέσει. Αλλιώς δεν θα πέσει. Θα πληρώσει όμως ένα πολύ μεγάλο πολιτικό τίμημα στην κοινή γνώμη. Ναι, γιατί και η ίδια κυβέρνηση ανέβασε τον πύχη σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ήταν το βασικό προγραμματικό. Έτσι, αν το δούμε και λίγο και χρονικά, μέχρι την στιγμή που έσκασε η ιστορία Καλογρίτσα, ουσιαστικά κέρδη αποκόμιζε η κυβέρνηση από το θέμα των αδειών. Φυσικά. Από εκείνη τη στιγμή, όταν ουσιαστικά ο κύριος Καλογρίτσας δεν μπόρεσε να παραμείνει ως υπερθεματιστής μιας άδειας, από εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Και δυστυχώς συντηρείται ακριβώς σε βάρος άλλων πραγμάτων αυτή η υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι σε βάρος της αξιολόγησης. Ακριβώς. Και είναι σε βάρος της αξιολόγησης. Και πλέον κουράζει. Έχουμε μαύρο σύνοδο κορυφής. Να κάνουμε βουτιά και αυτοκριτική. Έχει φύγει ο Πρωθυπουργός για σύνοδο κορυφής και είμαστε ήδη τόση ώρα. Έχουμε πέσει κι εμείς σε αυτήν. Εντάξει, ο αντίλογος σου λέει ότι και τα άλλα παράλληλα γίνονται. Όριστο, ο Πρωθυπουργός που ήταν να μιλήσει στη Βουλή προτίμησε να τηρήσει το πρόγραμμά του και να είναι στις Βρυξέλλες. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός και κυρίως για μένα, αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι στον αποπροσανατολισμό μέσα εμφυλοχωρούν, μπαίνει τέλος πάντων και το θέμα των θεσμών της δικαιοσύνης, είναι έγκλημα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, ναι, υπάρχει το ζήτημα του αποπροσανατολισμού, αλλά αλήθεια, γιατί να ασχοληθούμε με την πρώτη αξιολόγηση? Με ποια έννοια? Η πρώτη αξιολόγηση έπρεπε να είχε κλείσει πέρσι τον Νοέμβριο. Έχουμε φτάσει 20 Οκτωβρίου
και ακόμα δεν έχει κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Για τη δεύτερη εμείς λέμε. Λοιπόν, και δηλαδή, ας σκεφτείτε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με την πρώτη αξιολόγηση, κακώς οι δημοσιογράφοι. Η κυβέρνηση που έπρεπε να έχει ασχοληθεί με την πρώτη αξιολόγηση, γιατί κάνει 13 μήνες. Ο αντίλογος λέει αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με το χρέος, κύριε. Ότι είναι... με το χρέος τώρα. Με τα μεγάλα ζητήματα. Ότι γίνονται παράλληλα. Δηλαδή ότι δεν σου έχει αφήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο, πέραν το πώς το βλέπεις επικοινωνιακά, σε επίπεδο ουσίας, ότι συνεχίζονται διάφορα. Τώρα εντάξει, για τη δεύτερη αξιολόγηση λίγο υπήρχαν και οι καθυστέρησαν να έρθουν και οι εκπρόσωποι των θεσμών. Ακριβώς. Καλά, θεσμοί καθυστέρησαν μια εβδομάδα. Ναι. Αλλά η κυβέρνηση καθυστέρησε ένα χρόνο. Με την έννοια ότι και πέρσι, το Σεπτέμβριο, εγώ στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θυμάμαι όταν είχε επανεκλεγεί, ότι σκοπός μας είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Τώρα είμαστε στο πλησιάζουμε τον Νοέμβριο του 2016 και ακόμα ψάχνουμε την υποδόση της υποδόσης. Το έτος. Επειδή παράλληλα υπάρχει και αγωνία στους συναδέλφους μας και σήμερα υπήρχε και τετράωρη στάση εργασίας και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί κατέβηκαν και στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τα αντίστοιχα πλάνα και να μας πει και δύο κουβέντες για το τι έγινε το μεσημέρι έξω από τη Βουλή. Ο Νικήτας ο Κορονάκης που περιμένει υπομονετικά στην αίθουσα των ειδήσεων. Καλό απόγευμα, Μαρία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως είπες, πραγματοποίησαν έξω από τη Βουλή σήμερα οι τεχνικοί, οι δημοσιογράφοι και το διοικητικό προσωπικό των καναλιών. Είχαν τετράωρη στάση εργασίας. Εκείνη την ώρα, να πούμε ότι συνεδρίασε βέβαια και η Βουλή για την συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Οι διαδηλωτές έστησαν, όπως πρέπει να βλέπουμε και στα πλάνα, συμβολικά μια κρεμάλα έξω από την κολόνα στην είσοδο της Βουλής, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο μαύρο που προωθεί η κυβέρνηση στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Αντιπροσωπεία τους, να πούμε ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο τον Βούτσι, ο οποίος τους υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αυτιά του ανοιχτά και πως έχουν πάρει το μήνυμα σχετικά με το νομοσχέδιο Παπά για τα κανάλια. Να πούμε ότι τους διαβεβαίωσε ότι μέχρι την Κυριακή δεν θα προβούν στην κατάθεση της επίμαχης τροπολογίας. Ήταν η τροπολογία, να θυμίσουμε, που έβαζε μέσα σε διάστημα 5 ημερών αναγκαστικό μαύρο στα κανάλια. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους και ζήτησαν από τον Νίκο Βούτσι να μεσολαβήσει, ώστε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και για όσα μας μετέφερες, Νικήτα Κορονάκη. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι η τόνη στη Βουλή είναι σταθερά υψηλή και η αντιπαράθεση κινείται σε ακραία σημεία. Να ετοιμάσουμε να δούμε και τι έγινε πριν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Βούτσι, του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Λιάνας Κανέλη. Να ξαναπώ πριν από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι θα πάμε και τις ερχόμενες αρκετές εβδομάδες. Γιατί αν το Συμβούλιο της Επικρατείας του πήρε ένα μήνα να συγκροτηθεί για να αποφασίσει εάν θα ανοίξει το θέμα, τότε για να βγάλει απόφαση, οι πληροφορίες λένε ότι είναι 8,5 και πλέον οι σελίδες που πρέπει η ανώτατη δικαστική να μελετήσει ο καθένας και μετά να συγκληθούν για να βγει η απόφαση. Δεν ξέρω σε πόσες συνεδριάσεις. Αυτό. Μας δίνει την αίσθηση ότι δεν θα γίνει σε 2-3 εβδομάδες. Χρειάζεται χρόνος. Οπότε, πάμε να πάρουμε γεύση από Βουλή και από τους τόνους στους οποίους κινήθηκαν οι βουλευτές, για να πάρουμε και μυρωδιά τι έρχεται μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα. Για πάμε να δούμε. Δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι βέβαιος περισσότερο από ποτέ ότι θα πρέπει η Βουλή να αναλάβει τις ευθύνες της. Υπάρχει το τεκμήριο της δυνατότητας, το τεκμήριο της πολιτικής βούλησης από όλα τα κόμματα, εγώ αυτό το χαιρετίζω, δηλαδή από αυτά που συγκροτούν τα 4-5. Άρα δεν υπάρχει λόγος σε αυτό το κρίσιμο τομέα να μένουμε στον αέρα. Η ιστορία των τηλεοπτικών αδειών εξελίσσεται σε υπαρξιακό πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά εξελίσσεται και σε μια γιγαντιαία προσπάθεια, απεγνωσμένη βεβαίως και αναποτελεσματική, υπονόμευσης και ευτελισμού της δικαιοσύνης. Θα χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους και θα αντιμετωπιστούν κατά Κατρούγκαλο και μερικούς άλλους της παρέας σας, της πολιτικής που θέλει αυτή την νομιμότητα, με το να ανοίξουν site και να πάρουν επίδομα 340 ευρώ. Επιδοματική πολιτική και στη δημοσιογραφία δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτό ήταν ποτ πουρί από κοινοβούλιο και από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Αλλά έδινε μια σαφή εικόνα του τι γίνεται. Θέλετε να πάρουμε λίγο ακόμα από Γιώργο Κατρούγκαλο. Σε Βουλή όμως, Σε Βουλή. Καθαρό κοινοβούλιο.
δεν ανταποκρίνεστε στη συνταγματική σας υποχρέωση να συγκροτήσετε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτή είναι η υποκρισία, αυτή είναι η υπονόμευση του κράτους δικαίου και αυτό είναι και το θάρρος χιλίων πυθίκων που σας χαρακτηρίζει. Απαντάμε λοιπόν και σας λέμε ότι εμείς ήρθαμε για να διαλύσουμε. Παρακαλώ, 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 ησυχία. Και να υπηρετήσουμε το κράτος δικαίου αντίστροφα με εσάς. Και επειδή στο τέλος ο αρχηγός της Δημοκρατίας μίλησε τάχα και για την ενότητα του ελληνικού λαού, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετεί η παράταξή σας, επανειλημμένα έχω απευθυνθεί από αυτό το βήμα και σε όλες τις δημόσιες ανακοινώσεις μου. Τώρα που ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, είστε ως κόμμα υπέρ της κοινής δήλωσης των κοινωνικών εταίρων για την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχουμε δηλώσει ότι αποτελεί την εθνική θέση, ή είστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Είναι προφανές ότι το παρελθόν σας βαραίνει και σας χαρακτηρίζει. Ούτε πρωταθλητές του κράτους δικαίου είσαστε, ούτε πρωταθλητές του συντάγματος. Αλλά ήρθε η στιγμή, αυτό πραγματοποιεί η κυβέρνησή μας, αυτό πραγματοποιεί ο Υπουργός Επικρατείας. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σας καλύψαμε όσους μας παρακολουθείτε. Νομίζω ότι και εσείς δεν έχετε κάποιο. Τα βασικά τα έχετε δει ακριβώς. Ναι. Μην καθίσετε να δείτε στο YouTube Βουλή. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ο κ. Κατρούγκαλος χαράσει νέους πολιτικούς δρόμους. Τι εννοείτε? Γιατί πρώτον ερμήνευσε, το ακούσαμε στο απόσπασμα αυτό, αλλά είχε ερμηνεύσει την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ότι σύμφωνα με τον κύριο Κατρούγκαλο, ότι αναφερόταν αυτή η ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαπλοκή δηλαδή. Νομίζω δεν είχε καταλάβει κάτι τέτοιο, αλλά έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον από αυτό που ακούσαμε. Κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να πει εάν είναι με την κυβέρνηση, με την εθνική στάση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να μας πει ο κ. Κατρούγκαλος, στο ζήτημα του χρέους, με ποιους είναι, με το Σόιμπλε ή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Είναι αλακάρτ καλό και κακό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Πότε είναι καλό, πότε είναι κακό? Νομίζω ότι αυτά που... Δυστυχώς, κύριε Αμπειρά, όμως ναι, πρέπει κάπου τα καλά, αυτά που εξυπηρετούν, τα υιοθετήσει. Ο κ. Κατρούγκαλος, με τη δεύτερη αξιολόγηση για τα εργασιακά που ανοίγουν, έχει μάχες μπροστά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και φτιάχνει έδαφο. Έχει μάχες μπροστά του, αλλά έχει και παρελθόν. Με την έννοια ότι έλεγε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και υπάρχουν σοβαρές μειώσεις και στις κύριες συντάξεις μέσω της μείωσης του αφορολογήτου, αλλά και σε επικουρικές συντάξεις που για όσους έχουν 1.300 ευρώ και πάνω. Και έρχεται και συνέχεια. Και πολύ περισσότερο ο ίδιος έχει πει ότι έρχονται αυξήσεις στις συντάξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως είναι χειρότερο, ακόμα και από την ίδια τη λιτότητα. Καλύτερα να έλεγαν στους συνταξιούχους ότι κοιτάξτε, θα μειωθούν αυτά γιατί δεν βγαίνουν τα χρήματα, παρά να λένε τα αντίθετα. Και νομίζω ότι εξαγριώνουν και τον κόσμο έτσι. Έχουμε 5 λεπτά περίπου. Και προτείνω πριν αλλάξει ο συνδυασμός στο πάνελ, κύριε Μυρά και κύριε Γκράβα, να πούμε λίγα λόγια, λίγο ρεπορτάζ για την ακριβία, για το διήμερο της Συνόδου Κορυφής. Γιατί και πολύ σημαντικές συναντήσεις θα γίνουν, στη συνέχεια θα δούμε και αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά και το χρέος είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε σηκώσει πάρα πολύ υψηλά, μαζί και με την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ναι. Και τις Β' αξιολογήσεις και τις Α' αξιολογήσεις και... Ναι. Και όλο αυτό το οικονομικό πακέτο. Κύριε Γκράβα, ξεκινήσουμε από εσάς που είστε οικονομολόγος και το έχετε πάντα ζωηρό. Ναι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση διατηρεί πράγματι πολύ ψηλά τη σημαία του χρέους. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να ρυθμιστεί. Όμως ο δικός χάρτης έχει διαμορφωθεί. Είναι η συμφωνία του Eurogroup της 24ης Μαΐου. Προβλέπει τρεις άξονες. Βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Κάνω παρέμβαση. Όταν λέμε βραχυπρόθεσμη, εννοούμε αυτή την πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές, όχι, η οποία... Όχι. Τι εννοούμε? Ο δικός χάρτης έχει ως έναν εκ των τεσσάρων του στόχων να καταφέρει η χώρα να βγει στις αγορές. Η βραχυπρόθεσμη παρέμβαση αφορά τεχνικές μεθόδους διαχείρισης του ρίσκου να ανέβουν τα επιτόκια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχουμε πολύ χαμηλό επιτόκιο δανεισμού, όμως είναι κειμενόμενο. Αν γίνει μια χρηματοπιστωτική κρίση όπως το 2008 με τη Lehman Brothers και ανέβουν ξαφνικά τα κειμενόμενα επιτόκια, ανεβαίνει, όπως ένα στεγαστικό δάνειο έχει κειμενόμενο επιτόκιο, θα ανέβουν οι δόσεις. Για να προφυλαχθούμε από αυτό, θα ρυθμιστεί με κάποια εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και μάλιστα θα σας έλεγα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο ESM μπορεί να το περάσει και να το πουλήσει σε εισαγωγικά και ο κύριος Σόιμπλε αυτό,
όχι ως νέα παρέμβαση στο χρέος για να πάει ήσυχα στις εκλογές, το λέω, και να μην έχει εμπόδια από το κοινοβούλιο του. Μπορεί να πει ότι είναι κάποιο risk management με εργαλεία χρηματοοικονομικά που έχει ο ESM για να προφυλάξουμε αυτό τον κίνδυνο από τις πληρωμές του χρέους. Από την πολιτική χρειά που θα είναι ακριβώς, γιατί το εξηγώ αυτό. Μπορεί να το έχουμε ψηλά στη σημαία, αλλά δεν πρέπει να διαμορφώνουμε στην κοινή γνώμη προσδοκίες ότι θα έχουμε δραματική απομείωση τώρα. Το καλύτερο που πρέπει να πάρουμε τώρα είναι αυτό που λέει ο δικός χάρτης. Πρέπει να το πάρουμε αφού ολοκληρωθεί και η δεύτερη αξιολόγηση, για να, προσέξτε, για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και κλείνω, για να μην πάρω το χρόνο από τον κύριο Αμυρά, το ταυτόχρονα, το οποίο είχε σημαία ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, δέχομαι να είναι για λόγους κομματικής τόνωσης, όμως δεν στέκει το ταυτόχρονα. Η σειρά είναι δεύτερη αξιολόγηση με τη δέσμευση φυσικά των πιστωτών, οι οποίοι μας αδειάσανε το 2014 και δεν μας δώσαν την ελάφρυνση. Το ταυτόχρονα λοιπόν έχει να κάνει με δέσμευση των πιστωτών, συμφωνία κυρίων και κυριών, αναλόγως, για την κυρία Μέρκελ λέω, ότι θα κάνουμε αυτά που είπαμε, θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, εσείς αμέσως μόλις ολοκληρωθεί προχωράμε στο βραχυπρόθεσμο του χρέους και το παιχνίδι μετά το έχει ο κύριος Ντράγκη, όπως σας έχω πει κυρία Σμιλίδου και άλλη φορά, το μέτρο το δίνει ο κύριος Ντράγκη και ο ESM. Πάντως, κύριε Γκράβα, και το κομμάτι ας πούμε της ποσοτικής χαλάρωσης θα είναι μπορούσε πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Δεν μπορεί θα τώρα, κύριε Κορονέ. Είναι αυτό που έχουμε θα πει και άλλες φορές. Θα μπορούσε να έχει δοθεί και σε υπάλληλο. Δυστυχώς δεν θα μας βάλει ο κύριος Ντράγκη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αν δεν ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Είναι δική μου εκτίμηση. Ναι. Όμως είναι στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης να την ολοκληρώσει εγκαίρως και τότε το αντιστρέφω τη γνώμη μου. Πιστεύω, είμαι από τους αισιόδοξους, ότι θα μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν θα το καθυστερήσει μέχρι τις γερμανικές εκλογές. Άρα στα λόγια του κυρίου Κορονέου έρχεστε. Στα λόγια του κυρίου Κορονέου, αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Πάντως, ναι, εγώ συμφωνώ με την ανάλυση του κ. Γκράβα. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι και σε αυτό το σημείο ανεβάζει πολύ τον πήχη η κυβέρνηση. Δηλαδή, συνδέοντας τη δεύτερη αξιολόγηση με την διευθέτηση του χρέους, όταν δεν ξέρουμε όλοι ότι θα γίνει. Αλήθεια, αν δεν γίνει η διευθέτηση του χρέους, και όντως αυτό που μπορεί να αποφασιστεί είναι αυτά η επέκταση των βραχυπρόθεσμων δανείων, η αλλαγή, τα επιτόκια, να γίνουν τα σταθερά κειμενόμενα, τα κειμενόμενα σταθερά κλπ. Αυτές είναι διευθετήσεις που μπορούν να γίνουν και υπολογίζονται χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις και από τα κοινοβούλια του εξωτερικού. Αλλά αλήθεια, γιατί συνδέει την δεύτερη αξιολόγηση με τόσο μεγάλο ζήτημα του χρέους? Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα, ότι αν ανεβάζει τόσο πολύ τον πήχη, είτε θα μείνει ικανοποιημένο περνώντα από κάτω με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, είτε όταν φτάσει το Δεκέμβριο, προκειμένου να μην υπογράψει μέτρα δύσκολα, εργασιακά, συνδικαλιστικά, δημόσιο, να προχωρήσει σε πολιτικέ εξελίξει. Δηλαδή να προκαλέσει πολιτικέ εξελίξει. Δεν ξέρω αν είναι το plan B τη κυβέρνηση, γιατί από το Μαξίμου δηλώνουν διαρκώ ότι οι εκλογέ θα γίνουν το 19. Αλλά τόσο πολύ όταν ανεβαίνει το θέμα του δημοσίου χρέου χωρί να υπάρχει. Και κανένας, ούτε οι Γερμανοί είναι τρελοί και αυτοί οι εκλογές έχουν να δώσουν λεφτά τώρα στην Ελλάδα προεκλογικά πριν από τις εκλογές τους. Είναι δύσκολο. Πάνω, Μιρά, δηλαδή βλέπεις πολιτικές εξελίξεις από αυτό, δηλαδή το συνδέεις με. Γιατί να σου πω και μια άλλη, και το λέω περισσότερο πολιτικά και μπορείς να το καταλάβεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε το γάντι στα όσα έλεγε ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε για το πότε θα δούμε το χρέος ουσιαστικά και το έστειλε 18 και αυτό. Το έχει θέσει λίγο πολύ προσωπικά. Δηλαδή, Σόιμπλε, Τσίπρας απέναντι, όχι το χρέος θα το συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή, το κομμάτι του χρέους από την προεκλογική περίοδο μέχρι σήμερα έχει δείξει απόλυτη συνέπεια ο Πρωθυπουργός. Ναι, και έχοντας σταθερά απέναντι το Σόιμπλε. Ναι, αν δεν του βγει αυτό, μήπως σηματοδοτεί αυτό που είπες? Μπορεί, απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν είναι απολύτως συνεπής. Με ποια έννοια? Ότι το Μάιο υπέγραψε στη σύνοδο του Eurogroup ότι θα αποφασίσουν τα μακροπρόθεσμα, το 18. Επομένως, τώρα γίνεται μία μετοπική σύγκρουση, αλλά πολύ πολύ απλά ο Σόιμπλε μπορεί να πάει στο Eurogroup και να πει: παιδιά, πάρτε την απόφαση του και τσακαλώ του και διαβάστε την. Και τα πλεονάσματα έχουμε υπογράψει. Και τα πλεονάσματα, βεβαίω. Και αυτά προσπαθήσουμε να τα πούμε μετά. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι μια δεύτερη πολιτική σκέψη. Δεν νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη στο στρατόπεδο του Μαξίμου, αλλά μπορεί να είναι μια έτσι. Νομίζω ότι με έναν ανασχηματισμό μπορείς να τα συνολίσεις στο θέμα των πολιτικών εξελίξεων. Το ξεχάσαμε τον ανασχηματισμό. Και αξίζει και η Κορονέ να προσθέσουμε, και προσθέτω πολύ σωστά είπε ο κύριος Αμυράς, ότι αφενός δεν χρειάζεται να πάει στο κοινοβούλιο το κύριο Σόιμπλε, αφετέρου
είναι ρυθμίσεις, ξαναλέω, τεχνικού χαρακτήρα. Ο κύριος Μοσκοβισή, όταν λέει ότι η πλευρά Μοσκοβισή επιμένει επιτροπή στο χρέος, πάλι δεν πρέπει να ξεγελιέται εκείνη η γνώμη, η δική μας εννοώ. Αυτό που λέει ο κύριος Μοσκοβισή είναι να υλοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δικαίωμα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να σηκώνει τον πύχη ψηλά. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, αν δοθούν τα βραχυπρόθεσμα παράλληλα με κλείσιμο της αξιολόγησης, ο κύριος Τσίπρας, το λέω σχηματικά, θα φορέσει τη γραβάτα. Δηλαδή, δεν θα πει πολιτικές εξελίξεις επειδή δεν τα πήρα όλα. Ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, ξέρει ότι το καλύτερο δυνατό είναι τα βραχυπρόθεσμα. Σηκώνει τον πύχη και θα το πουλήσει πάρα πολύ ωραία όταν με το καλό πάρει τα βραχυπρόθεσμα. Αλλά, εφιστώ την προσοχή της κυβέρνησης, πρέπει να κλείσει εγκαίρως η δεύτερη αξιολόγηση. Αλλιώς θα τα χάσει όλα. Τέλος Νοέμβρη, με λίγα λόγια. Για να προλάβει και μέσα στο διάστημα του Δεκεμβρίου. Πριν το ακριβώς νέο έτος. Και πρωτοχρονιά να φορέσει τη γραβάτα. Με το καλό. Πάντα με το καλό. Έχουμε ξεφύγει 2-3 λεπτά. Αναρωτιέμαι, Κωνσταντίνε Γκράβα, αν μπορείς επιγραμματικά, μας είπες, μας ανέλησες το βραχυπρόθεσμο του ζητήματος σχετικά με το χρέος. Τι είναι το μεσοπρόθεσμο και τι εννοούμε μακροπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο έχει συμφωνηθεί από το Eurogroup, άρα και από την ελληνική πλευρά και τον κύριο Τσακαλώτο, ομόφωνα, έχει συμφωνηθεί το μεσοπρόθεσμο να είναι με το τέλος του προγράμματος. Προσέξτε, το 2018. Τι θα αφορά κάποιες περαιτέρω διευθετήσεις, επιμήκυνση των δανείων, χαμηλότερα ίσως επιτόκια, κάποια περίοδο χάριτος. Ό,τι έργο έχουμε δει στο σχήμα της μείωσης της παρούσας αξίας του χρέους. Μάλιστα. Και πάμε στο μακροπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι το πιο αόριστο απ' όλα για ποιο λόγο. Περιγράφεται γενικά ως εξής. Μετά το 2022, οπότε αρχίζουν οι βαριές πληρωμές χρέους του ελληνικού δημοσίου, δεσμεύεται, αν υπάρχει και το ΔΝΤ ή εν πάση περιπτώσει ο ESM, να μην ξεπερνούν τα gross financing needs, τι σημαίνει αυτό, τόκοι και χρεολύσια, να μην ξεπερνούν το 15% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, αν σε κάποιο διάστημα μετά το 22, μακροπρόθεσμα, το ξεπερνούν, δεσμεύεται το Eurogroup ότι θα το φτιάξουμε να μην πληρώνεις παραπάνω από αυτό το ποσοστό. Μάλιστα. Αυτή είναι η συνθήκη βιωσιμότητας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα τα 6 χρόνια δεν μου φαίνονται πάρα πολύ μακρινά και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να γίνουν πολλά θαύματα. 6-6, γιατί 6-6, δεν πρέπει. 6-7 έχουμε χάσει τον λογαριασμό. 2-16 έχουμε, για το 22 μιλάμε. Ναι. 6 χρονάκια. Και άλλα αυτά που έχεις στην πλάτη ήδη. Αυτά τα κουβαλάω. Τα γραφιώνει, στο χιόνι. Έχουν γράψει, δεν είναι. Κυρία Μοιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε μια ωραία πολιτική συζήτηση και έτσι ελπίζω να την έχουν κλάβει και όσοι μας παρακολουθούν. Κύριε Γκράβα, είστε επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, καληνύχτα, γεια σας. Μη χαίρετε. Όχι, τους καλεσμένους μας, μην ανησυχείς. Και χθες το ίδιο μου έλεγες, τους καλεσμένους. Διαφημίσεις, αλλάζουμε καλεσμένους και ανθρώπους εδώ στο πάνελ του SBC και επιστρέφουμε με βαθιά οικονομικά. Επιστρέφουμε λοιπόν και με ενημερώνουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο σε ειρηνοδικείο της χώρας. Πάμε στον Νικήτα Κορονάκη, ο οποίος έχει και τις εικόνες αλλά και το ρεπορτάζ. Νικήτα, το έχω καταλάβει καλά? Ακριβώς, Μαρία. Σήμερα είναι Τετάρτη, μέρα πληστηριασμών. Έτσι λοιπόν, νωρίτερα επικράτησε ένταση στο ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν η διαδικασία πληστηριασμού για ένα χωράφι στην περιοχή του Χορτιάτη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, από που έρχονται και τα πλάνα με την ένταση, στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν περίπου 100 άτομα, τα οποία ανέβασαν πανό και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της διενέργειας του πληστηριασμού. Ακολούθησε ένταση μεταξύ των συγκεντρωμένων και της Προέδρου της Ένωσης των Συμβολιογράφων Θεσσαλονίκης, της οποίας της φώναζαν να κατέβει από το έδρανο και να σταματήσει τον πληστηριασμό. Οι συμβολιογράφοι σήμερα δεν απήχαν τον καθόλου. Οι συμβολιογράφοι απέχουν από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μετέχουν στους υπόλοιπους κατόπιν σχετικής άδειας. Εκείνη την άδεια έδειξε, σύμφωνα με τα τοπικά πάντα μέσα ενημέρωσης, στους διαδηλωτές η πρόεδρος των συμβολιογράφων, πράγμα όμως που τους προκάλεσε ακόμα περισσότερο την οργή, καθώς υποστήριξαν ότι δεν είναι γνήσια η άδεια και ότι έχει βάλει εκείνη την υπογραφή της ένα άσχετο έγγραφο μιας τράπεζας. Μάλιστα κάλεσαν την αστυνομία και ζήτησαν να συλλάβει τη συμβολιογράφο. Επικράτησε ένταση γιατί πήγε το πλήθος προς την έδρα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η αστυνομία να φυγαδεύσει την πρόεδρο των συμβολιογράφων, η οποία αποχώρησε από την αίθουσα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Νικήτα, για το ρεπορτάζ. Σκηνές, Άμεσο το ρεπορτάζ και
στην ώρα του, στον χρόνο του. Και δείχνει ακριβώς σε τι μπορεί να εξελιχθεί το θέμα των πληστηριασμών, ιδίως όταν αρχίσουν με πρώτες κατοικίες. Δηλαδή, πρέπει να τρέξει γρήγορα η κυβέρνηση να περάσει την τροπολογία για να λυθεί αυτό το ζήτημα με τη σύμφωνη γνώμη πάντα των δανειστών κτλ. Καλά, βέβαια, πολλές φορές η πραγματικότητα ξεπερνά αυτά που η πολιτική μπορεί να προϋπολογίσει και εμείς οι δημοσιογράφοι να αξιολογήσουμε. Γιατί εδώ, αν θυμάμαι καλά, για ένα χωράφι έγιναν όλα αυτά. Ακριβώς. Αλλά όταν είναι κτήμα σου, τι πρώτη κατοικία, τι χωράφι, το θυμικό είναι θυμικό. Να γενικευτεί το πλάνο για να παρουσιάσουμε. Να καλησπέρισουμε τους νέους μας καλεσμένους. Σταθερά ο Βασίλης Τσεκούρας με πολύ ρεπορτάζ. Γεια σας. Δεν τον θεωρούμε καλεσμένο έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και ο Νικόλας Γεωργικόπουλος, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Καλησπέρα. Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το μεγάλο ζήτημα του χρέους. Που λέγαμε και πριν πόσα έχει ποντάρει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση για την ακρίβεια πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέψετε να πω έτσι απότομα, χωρίς να μου δώσετε το λόγο στη συζήτησή σας, το χρέος ήταν ένα έτσι, κέριο σημείο στις όλες τις διαπραγματεύσεις από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια. Γιατί γνωρίζαμε όλοι και όπως έγινε και το πρώτο, το PSI, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το κούρεμα. Το πρώτο μικρό κομμάτι που έγινε το 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2010 και ολοκληρώθηκε στο PSI 2 το 2012, συζητήθηκε μάλλον το PSI το πρώτο, ήταν το πώς θα φτιάξουμε το χρέος έτσι ώστε η χώρα αυτή να μπορεί να ορθοποδήσει χωρίς να έχει τα βαρύτια του παρελθόντος. Θα σας θυμίσω κάτι, και αν και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, ότι η Τρόικα τότε, οι θεσμοί τώρα, μας είχαν υποσχεθεί τότε, το 2012, ότι εάν καταφέραναμε να πιάναμε πρωτογενή πλεονάσματα, διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε όλοι, να μπορούμε χωρίς τους τόκους που πληρώνουμε να έχουμε ένα ισοσχελισμένο προϋπολογισμό, στην ουσία να μην έχουμε ελλείμματα, μας είχαν πει ότι μετά θα πάνε αμέσως στην αναδιάθρωση του χρέους. Δυστυχώς δεν το κάνανε, βγάλαν άλλα προσχήματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι είναι επίσης μια υπόσχεση. Δεν μιλάω σε καμία περίπτωση πολιτικά, ως τεχνοκράτης, θεσμικά. Και λέω το εξής, ότι δεν ξέρω, μερικοί λένε ότι το χρέος δεν είναι τόσο σημαντικό τώρα να αναδιάθρωθεί. Έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε πιο σημαντικά προβλήματα, να μπει δηλαδή η οικονομία σε μια κανονικότητα, οι τράπεζες σε μια κανονικότητα, η κοινωνία σε μια κανονικότητα. Όμως γιατί είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει μια διευθέτηση του χρέους, ακόμα και σε μελλοντικά σημεία, χρονικά σημεία, δηλαδή αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι θα γίνει σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς αυτό θα γίνει. Γιατί? Σας διακόψω, αλλά θέλω να δημιουργήσω όμως ένα σκηνικό διακλάδωτο για να βάλω μέσα και την πολιτική, γιατί πια οικονομία και πολιτική έχουν συγκεραστεί και το ένα εξαρτάται από το άλλο και ο Βασίλης ο Τσεκούρας έχει κάνει ένα βίντεο, γιατί έχουν γίνει πολλές συσκέψεις και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής. Και έχει μία αξία, Βασίλη, να μας προλογίσει το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε και αμέσως μετά να μας δώσει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για να μπορέσουμε να δέσουμε τη Σύνοδο Κορυφής και την επιδίωξη της ελληνικής πλευράς με την τεχνοκρατική θέση και εκτίμηση για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το θέμα του χρέους, αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιακόπουλος, διότι αυτή την ώρα μας έχουν πει και από τον ESM ότι εξετάζουν σε τεχνικό επίπεδο το θέμα του βραχυπρόθεσμου κομματιού του ελληνικού χρέους, όχι το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, στο θέμα του χρέους και για τη δεύτερη αξιολόγηση, αυτά τα δύο θα βρεθούν στο παρασκήνιο της αυριανής και μεθαυριανής. Σε αυτές τις άτυπες τριμερείς. Σε αυτές τις άτυπες τριμερείς, διότι δεν είναι το θέμα της ελληνικής οικονομίας το επίκεντρο της Σύνοδου Κορυφής. Είναι άλλα ζητήματα, όπως είναι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και τα θέματα ασφαλείας. Αλλά στο παρασκήνιο θεωρείται σίγουρο, διότι τώρα ξεκινά με τα τεχνικά κλιμάκια και η διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Συνεπώς, από τη στιγμή που η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει να ανοίξει και το θέμα του ελληνικού χρέους, είναι σίγουρο ότι ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις που θα έχει και με τη Μέρκελ, με τον Ολάντ, με τον Γιούνκερ και με τον Σούλτς, θα συζητήσει παρασκηνιακά λοιπόν αυτό το θέμα.
Ένα βασικό κομμάτι το οποίο το μάθαμε σήμερα στην ουσία και το προσθέτουμε σε όλο αυτό είναι ότι μάθαμε ως πρώτο στοιχείο το τι ακριβώς συμβαίνει με τα ληξιπρόθεσμα χρήματος δημοσίου προς το ιδιώτες. Και γιατί το λέμε αυτό. Μην τα ξεδιπλώνεις όλα. Κράτα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Τσεκούρας και επιστρέφουμε για να δούμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και μετά λοιπόν. Κυβερνητική σύσκεψη με θέμα το χρέος πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου που ολοκληρώνεται την Παρασκευή, αναμένεται να βρεθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αλλά και το θέμα του ελληνικού χρέους, που η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει ψηλά στην ατζέντα. Κρίσιμες θεωρούνται άλλωστε και οι συναντήσεις που αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Λον Γιούγκερ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Ο Αλέξης Τσίπρας προσέρχεται στις Βρυξέλλες με το πιο πρόσφατο χαρτί που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και αφορά το τεχνικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης, το οποίο έδωσε λαβή σε μερίδα κρατών μελών να καθυστερήσουν την εκταμείευση της υποδόσης των 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ που απομένουν από την πρώτη αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το δημόσιο στο 9μηνο του έτους έχει αποπληρώσει ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες ύψους 2 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Πρόκειται για το πρώτο διαθέσιμο στοιχείο που περιλαμβάνει και το μήνα Σεπτέμβριο, πάνω στον οποίο πάτησαν υπουργοί του τελευταίου Eurogroup. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι στο 9μηνο καταγράφεται πρωτογενές ταμιακό πλεώνασμα 3,2 δισεκατομμύριων ευρώ έναντι 2,67 δισεκατομμύριων το αντίστοιχο διάστημα το 2015. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,85 δισεκατομμύρια ευρώ από 31,46 δισεκατομμύρια πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 43 εκατομμύρια από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πήγες να το πεις, Βασίλη, άφησες το σημαντικό, τα οικονομικά αυτά στοιχεία, τους δείκτες αυτούς, τα οικονομικά στοιχεία, τα αποτελέσματα για το τέλος, όπου συζητούσαμε ότι εμπεριέχεται και αυτό το οποίο ήθελαν οι δανειστές για την εκταμείευση της δόσης, που ναι. Στις 24 και θα δούμε. Τώρα, δεν έχουμε ακριβώς τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, αλλά προκύπτει ότι μέσα στο 9μηνο το δημόσιο πλήρωσε στους ιδιώτες η ληξιπρόθεσμα χρέη 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζουμε ότι οι αποπληρωμές ξεκίνησαν από τον Ιούλιο. Απλά βάζει μέσα τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, βάζει μέσα και το μήνα Σεπτέμβριο. Είναι ο μήνας που ζητούν διακαώς οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης να τους παρουσιάσουμε για να μας εκταμιεύσουν το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα πάει πάλι στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο πρόοδου, αν μπορώ να το πούμε έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών, με το οποίο πηγαίνει ο Πρωθυπουργός. Απελευθερώνει όμως και τη δόση. Αυτό έχει την ουσία. Νομίζω, να μου επιτρέψετε να πω στο ωραίο ρεπορτάζ του κ. Τσεκούρα, ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα και ένας από τους λόγους οι οποίοι δεν αποδεσμεύσανε το συνολικό ποσό προς το 2,8. Και μας είπαν ότι εμείς θέλουμε αυτά τα χρήματα να πάνε στην πραγματική οικονομία για να κινηθεί η πραγματική οικονομία και να πιάσετε το γρηγορότερο δυνατό τους στόχους του οποίους σας έχουμε βάλει, μας έχουν βάλει. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι να κινηθεί χρήμα, να περάσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Εάν περάσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, οι ρυθμοί που αναμένεται είτε από την ελληνική πλευρά είτε από τους άλλους, θα είναι πιο έτσι λιγότερο απατηλό όνειρο να πιάσουμε τους στόχους στο συγκεκριμένο, θα έλεγα, χρονικό διάστημα που ορίζουν. Είναι πολύ σημαντικό να εισρεύσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Γιατί οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταφέρει ακόμα να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τις δικές τους για να μην χρειαστούν αυτά που ακούτε. Βέβαια, επειδή μας ακούνε και άνθρωποι της αγοράς και όλοι είμαστε κομμάτι της πραγματικής οικονομίας, για να μην το κάνουμε, μην το εξειδικεύουμε και το πάμε μακριά. Κύριε Γεωργικόπουλε, κάτι πράγμα στον καιρό του. Αυτό το λέμε, εγώ το λέω εδώ από αυτό το στούντιο από την Άνοιξη. Και χρήμα στην πραγματική οικονομία δεν πέφτει και τα Χριστούγεννα έρχονται και άμεση ανάγκηση. Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν θα φτάνουν ποτέ τα χρήματα. Αλλά η ρευστότητα πάντως στην πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι στον αδύρε. Δηλαδή, αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα. Και νομίζω ότι σωστά στρέφεται και η προσοχή, το ενδιαφέρον στο να έχουμε γρήγορα. Να πέσουν γρήγορα αυτά τα χρήματα στην αγορά. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι. Ξέρετε, μέσα στις έρευνες που κάνουμε για τον οργανισμό που εργάζομαι στην Ελλάδα, θα σας το αναφέρω τώρα, το εκπροσωπεί άλλος, ένα από τα βασικά θέματα που μας είχαν ζητήθει ήταν το πώς η ελληνική οικονομία, ένα πλάνο, θα ξαναέρθει πίσω
σε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το κομμάτι που εγώ έγραφα, αυτό το κομμάτι που εκπροσωπώ, είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ σε αυτή τη χώρα βιώσιμη ανάπτυξη, αν δεν λειτουργήσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Ξέρετε, είναι όπως ο οργανισμός μας, όταν δεν έχει οξυγόνο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και το οξυγόνο για την πραγματική οικονομία, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι το χρήμα που θα πέσει, δεν έχουμε άλλους τρόπους, μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Και όσο το τραπεζικό σύστημα δυσχεραίνει το έργο της πραγματικής οικονομίας, γιατί κάποια στιγμή, μελλοντικά, στο παρελθόν, συγγνώμη, του είχαν δυσχεραίνει το ίδιο το κομμάτι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παλαιότερα οι τράπεζες που λειτουργούσαν με κάποιους άλλους ρυθμούς και εξοπλασματικούς, θα έλεγα, ρυθμούς, με όλα αυτά τα γνωστά που αναφερθήκαμε πριν, τα PSI κλπ., κουρευτήκανε ομόλογα που είχαν οι τράπεζες, τους δοθήκανε κάποια άλλα κεφάλαια, αλλά από τότε έως και σήμερα, δυστυχώς, μιλάμε για 7 χρόνια, δεν μπορέσε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει τις πραγματικές ανάγκες. Κύριε Γεωργικό, τώρα ακριβώς επειδή είναι απαραίτητο το τραπεζικό χρήμα και νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Έτσι, επειδή έχεις μια σειρά πράγματα να κάνεις, έχουν μια σειρά πράγματα να γίνουν στο τραπεζικό σύστημα, από τις διοικήσεις, από το νέο καθεστώς, το πώς θα γίνονται χρηματοδοτήσεις. Εσείς πόσο γρήγορα εκτιμάτε, επειδή το μελετάτε κιόλας, πόσο γρήγορα εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει μια κανονικότητα σε αυτό το κομμάτι των τραπεζών, ώστε να αναζωογονούνται και οι επιχειρήσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι τράπεζες καθυστερήσαν να μπουν στη διευθέτηση των κόκκινων δανείων, πρέπει να είχαν μπει μόνες τους. Κόκκινα δάνεια, μάλιστα. Το 2012, και δεν θέλω να αναφέρομαι εγώ στον ίδιο, με άλλους συναδέλφους μου, γράφουμε ότι οι τράπεζες οι ίδιες, αυτό που υποχρεούνται τώρα να κάνουν, μαζί με τους δανειολήπτες, να διευθετήσουν, να αναδιαθρώσουν τα δάνεια, έπρεπε να τα είχαν κάνει, να το είχαν κάνει από πολύ παλαιότερα. Και είναι ένα πράγμα που μπορώ να πω, οφείλεται στις τράπεζες. Πολλοί θα πούνε, οι τράπεζες δεν είχαν κεφάλαια ίδια, να κλείσουν τις δικές τους τρύπες, πώς μπορούσαν να κάνουν αυτό. Προσέξτε. Το άλλο κομμάτι που μου είπατε είναι το εξής. Οι τράπεζες οι ίδιες, αυτή τη στιγμή, έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες, θα έλεγα, κάποια θέματα, μην πω προβλήματα, τα οποία θα έρθουν στο άμεσο μέλλον. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που είπατε, πώς θα γίνει ορθή ορθολογιστική διαχείριση των κόκκινων δανείων, έτσι ώστε οι τράπεζες να μην χρειαστούν περαιτέρω κεφάλαια, που σημαίνει ανεκεφαλαιοποίηση. Δεν λέω ότι χρειάζεται τώρα. Ναι. Σε καμία περίπτωση, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλοί. Πόσο όμως θα αντέξουν οι τράπεζες, αν δεν κινηθούν γρήγορα, όχι να πάρουν τα σπίτια του κόσμου, ώστε αυτό δεν είναι το κύριο, σε καμία περίπτωση δεν το συμβουλεύουμε, αλλά όμως θα πρέπει και οι τράπεζες να μπορέσουν με κάποιους κανονισμούς που το κράτος θα τους θέσει, η Τράπεζα της Ελλάδος θα θέσει στις εμπορικές τράπεζες, πώς θα κινηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα από εκείνα τα δάνεια, τα οποία να γίνουν εξυπηρετήσιμα τα δάνεια, να μαζέψουν χρήματα και να δώσουν ταυτόχρονα, αφού μαζέψουν χρήματα, νέες, θα έλεγα, πιστώσεις, νέες δανειοδοτήσεις, να δανειοδοτήσουν ξανά την πραγματική οικονομία. Είναι ένας δύσκολος γρίφος, όμως οι ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από παλιότερα. Το ελληνικό κράτος δεν θα έπρεπε να τους είχε βάλει σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε, να τους πάρουν με τόσο μεγάλη διαφορά asset, στοιχεία που είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους, τα γνωστά ομόλογα που κρατούσαν οι τράπεζες, για τα ομόλογα που είχαν εκδώσει το κράτος. Όλα αυτά είναι συντελεσμένα όλα αυτά. Ναι. Εγώ έχω να σας κάνω την ερώτηση κατά πόσο θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αλλά πριν μας απαντήσετε, να δώσουμε λίγο το λόγο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Το έχει οπτικοποιήσει ο Βασίλης Τσεκούρας και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι συναντήσεις που έχει στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρας, αλλά και πότε αναμένονται να γίνουν αυτές οι άτυπες τριμερείς, όπου με το καλό θα συζητηθούν όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε σήμερα στη Βουλή, διότι έπρεπε να φύγει αναγκαστικά για τις Βρυξέλλες. Φεύγοντας λοιπόν για τις Βρυξέλλες, μόλις στάσει μάλλον στη Βελγική Πρωτεύουσα, θα έχει μία συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Κύπριο Πρόεδρο. Είναι στις 9.30 τοπική ώρα, γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδος, γιατί έχουμε καμιά άλλη διαφορά με τις Βρυξέλλες. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον Ζακλον Τζούγκερ και με τον Φρανσουά Ολάντ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, διότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα η συγκεκριμένη ώρα που θα συναντηθεί μαζί τους ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Επίσης, αύριο, 20 Οκτώβρη, θα έχει συνάντηση
και με τον κύριο Σούλτς, το δούμε στη συνέχεια, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο το μεσημέρι, και στη συνέχεια θα έχει, θα φτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στις 5-6 ώρα Ελλάδος, γιατί είναι πάντα τοπική ώρα αυτή που αναγράφεται. Θα ανταλλάξει απόψεις με τους ηγέτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σούλτς, και μια οικογενειακή φωτογραφία στις 6.30. Ξεκινά λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ξεκινά στις 7 παρατέταρτο η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και στις 9 ώρα Ελλάδος θα έχουμε το δείπνο εργασίας. Παρασκευή. Ξεκινά από το πρωί η δεύτερη μέρα στην ουσία της Συνόδου. Θα έχει συνάντηση με την Γερμανία καγκελάρ τον Άγγελα Μέρκελ και ξεκινούν στις 11 το πρωί η δεύτερη ημέρα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα στην ουσία των Ελλήνων Πρωθυπουργών. Σφιχτό πρόγραμμα, ωραίο πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις. Έχει από σήμερα με Αναστασιάδη, έχει αυτό τη σημασία του. Πού είναι οι εποχές που αυτό που μας ένοιαζε δεν είναι μόνο ότι ήταν το μενού. Πού είναι αυτές οι εποχές του. Θυμάσαι παλιά, ναι. Κοιτάζαμε το ποιο τι έφανε, με τι δείχνει ότι. Ναι, γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν κοιτούσαμε την ουσία. Δεν ενημερωνόμασταν, δεν κοιτούσαμε την ουσία και γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ. Τώρα πέφτουμε να δούμε τη συναντήση του Τσίπρα. Αν θα δει το Γιούγκερ που έχει βέβαια τώρα την μεγάλη. Δηλαδή να αναλύσουμε και τα πίσω από τα. Είναι γιατί έχει και πολλά πράγματα κακά τα ψέματα εκτός από το οικονομικό κομμάτι. Είναι και πολλά που αφορούν τόσο το προσφυγικό, όσο εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν, ιδίως ας πούμε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη σήμερα, ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος, εθνικά θέματα. Δηλαδή το κυπριακό, και αν το συμπεριλάβουμε έτσι σε μια πρόθεση όπως έχει δείξει η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ουάσιγκτον, να υπάρξει μια εξέλιξη στο ζήτημα, στο κυπριακό, με τη λήξη της θητείας Ομπάμα ή με την αρχή του επόμενου Προέδρου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει κάποια πράγματα να συζητώνται σε υψηλό επίπεδο και σε τέτοιο περιβάλλον, έτσι, σε περιβάλλον Συνόδου Κορυφής. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Και με τον Ερντογάν πάντα έτσι, όπως το έχουμε συζητήσει πολύ εδώ, εν εξάλλου τέλος πάντων. Πάντως το θέμα είναι, μια και ζητούσατε αυτόν τον ερώτημα με τον κύριο Γεωργικόπουλο, να κάνω κι εγώ ένα μικρό σχολείο, να έχω ένα λεπτό Μαρία και μόνο. Όχι, απλά επειδή ήταν. Αυτό είναι στο επόμενο μισάωρο. Πες το, προλαβαίνεις. Το γνωρίζω. Λοιπόν, επειδή λέγατε και για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, και ρώτησε και εσύ πολύ σωστά και για το πρόγραμμα προσθετικής χαλάρωσης, εγώ να πω ότι αν κάνουμε σωστά διαχείριση των κόκκινων δανείων, μπούμε και στο πρόγραμμα προσθετικής χαλάρωσης, οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήμα. Και αυτό τι σημαίνει. Και αν ολοκληρώσουμε και την πίτα αξιολόγηση. Σωστά, σα θυμίζω. Ότι πριν από μια εβδομάδα έγινε μια πώληση μιας εταιρείας. Η αλουργία Γιούλα, που ελέγχεται, είναι ελληνική και ελέγχεται ακόμα και από τον Νίκο Μούντις. Δηλαδή δεν είναι μια τυχαία η αλουργία. Γιατί λοιπόν πουλήθηκε σε Πορτογάλους? Διότι οι Πορτογάλοι δανείζονται με 1% και η αλουργία δανείζεται με 8%. Το έθιξε ο Μητυλινέως. Το είπε και σήμερα και ο κ. Μητυλινέως, που είναι συνδεσμικών επενδυτών. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το κόστος που έχουν πάνω τους οι ελληνικές επιχειρήσεις για το πώς δηλαδή μπορούν να δουν και αυτές το μέλλον, διότι αυτές παράγουν. Αυτές είναι οι σφαίρες στο ελληνικό ΑΕΠ, αυτές δίνουν θέσεις εργασίας, πληρώνουν και φόρους. Βασίλη, συγγνώμη, το έθιξε ο κύριος Μητυλινέως σε ένα πλαίσιο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ελληνική επιχείρηση. Γιατί η ελληνική επιχείρηση, ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Θα αναγκάζεσαι να κοιτάς μόνο να δώσεις, να πουλήσεις όλη τη χώρα. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Από εκεί λειτουργεί το ΑΕΠ, από εκεί λειτουργεί η χώρα. Όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Το επιχειρήν είναι αυτό που δίνει και φόρους, που δίνει και αύξηση του ΑΕΠ και όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Αυτά πρέπει να κοιτάμε. 29 λεπτά μετά τις 7. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η μπάλα πάει στον κύριο Νικόλα Γεωργικόπουλο για να μάθουμε αν με το καλό γίνουν αυτά τα 2-3 θαύματα που έλεγε ο Βασίλης Τσεκούρας και μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Τι θα σημαίνει αυτό, όχι γενικά για την ελληνική οικονομία, ναι, και για την ελληνική οικονομία και για την πραγματική οικονομία, αλλά και για τον Έλληνα επιχειρηματία συγκεκριμένα, για το μικρομεσαίο και τον ακόμη πιο εύρωστο Έλληνα επιχειρηματία. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε να δούμε τώρα τι θα αλλάξει στην ζωή μας αν με το καλό μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Κύριε Γεωργικόπουλε, θέλω η απάντησή σας να είναι απλή και να την καταλάβει και ο πιο μικρός επιχειρηματίας που τώρα μας παρακολουθεί. Τελικά όλοι οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι μικροί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αλλά πάμε να βρούμε. Πολύ σωστά. Τι πάει να πει ποσοτική χαλάρωση? Πάει να πει πρόγραμμα της Ευρώπης, τα οποία δίνονται σε χώρες όπως εμάς, που έχουμε προβλήματα, και όχι μόνο, και μπορούν να κάνουν το δανεισμό τους, το δανεισμό των ομολόγων που έχουν εκδώσει, ή
κάποιον άλλον asset που υπάρχουν. Συγγνώμη. Συγχωρείτε, αλλά τώρα όλοι υποφελούνται από αυτό το χρήμα που βρέχει, εκτός από εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα γιατί είμαστε σε μνημόνιο. Άρα είναι ένα πρόγραμμα για όλη την Ευρώπη, για την οικονομία της Ευρώπης. Εμείς γιατί δεν είμαστε μέσα, γιατί η επιστολιπτική μας διαβάθμιση και λόγω των όρων μας έχουν βάλει, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και ότι είσαι ήδη σε πρόγραμμα. Σωστό, ναι. Σωστό. Τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση λοιπόν? Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορεί να αγοράζει τα ομόλογα που υπάρχουν στην δευτερογενή αγορά, εκεί που διαπραγματεύονται στην ουσία, με πολύ καλύτερα, θα έλεγα, μεγαλύτερους όρους. Δηλαδή, να τα αγοράζει, ενώ οι ξένες αγορές, οι αγορές, μας ζητάνε περισσότερα επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αγοράζει πάρα, πάρα πολύ χαμηλά. Που σημαίνει, θα παίρνουμε χρήμα με τα ίδια ομόλογα που υπάρχουν ήδη, πολύ πιο φθηνό. Αυτό λοιπόν βοηθάει την οικονομία της Ελλάδας, θα βοηθούσε, όπως βοηθάει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να έχουν πιο φθηνό δανεισμό. Και οι τράπεζες κατόπιν, αφού έχουν και αυτές τις ομόλογα, θα μπορούν και αυτές να αγοράζουν φθηνότερο χρήμα. Και όχι μόνο, και να βγουν στις αγορές οι ίδιες τράπεζες και να βγάλουν τα δικά τους ομολογιακά. Άρα λοιπόν το κλίμα που δημιουργείται από αυτό το τρόπο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αγοράζει τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών, είναι πάρα πολύ θετικό. Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί για να μπει μια χώρα, να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα, χρειάζεται αυτή η χώρα, αν είναι σε μνημόνιο, ή θα έλεγα η κατάσταση που βρίσκεται, να έχει εγκριθεί από τους δανειστές μας και να λένε ότι πάμε καλά. Αυτή τη στιγμή, εάν και κάνουμε κάποια πράγματα, δεν έχουμε εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα, άρα κρατάνε, θα έλεγα, λίγο έτσι μικρότερο καλάδι για το πότε πρέπει να μπούμε. Το πω έτσι πολύ απλά. Στο κομμάτι αυτό, συγγνώμη κύριε Γεωργικόπουλε, το περιθώριο πίεσης από την ελληνική πλευρά προς τους υπευθύνους, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι πολλοί, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο Ντράγκη, είναι και το πολιτικό περιβάλλον. Ποια μπορεί να είναι, ποια μορφή πίεσης μπορείς να ασκήσεις? Ποια ωραία ερώτηση που ήμουν σε ένα συνέδριο πριν ένα μήνα στη Νέα Υόρκη και ερώτησα εγώ την ερώτηση που κάνατε στο Μάρι Κίνγκ, τον πρώην τραπεζίτη, τον κεντρικό τραπεζίτη της Αγγλίας και σε έναν Ιρλανδό τραπεζίτη, το Φίλι. Η απάντηση λοιπόν, αν και την είχα στο μυαλό μου, είναι το εξής. Τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς θα έπρεπε να είχαμε εκπληρώσει κατά 99%, μη πω 100%, τα προαπαιτούμενα που χρειαζόντουσαν. Ένα. Αν το είχαμε κάνει αυτό, και αυτό τρέχουμε τώρα να το κάνουμε, αμέσως δεν θα είχαν άλλο λόγο ή άλλη δικαιολογία να μας πούνε τώρα δεν καθόμαστε στο τραπέζι για να δούμε πώς θα διευθετήσουμε σε τρεις διαφορετικούς ορίζοντες το χρέος σας. Εννοείται και τη β' αξιολόγηση. Σωστό. Ναι. Σωστό. Προέρχεται τώρα. Αλλά η πρώτη καθυστέρησε αρκετά. Αν είχε κλείσει η πρώτη γρήγορα, ναι. Δεν λέω τώρα γιατί δεν έγινε. Συνδέονται δηλαδή αναγκαστικά απόλυτα. Ναι. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε σε τρία στάδια, να το καταλάβει απλώς ο κόσμος. Για να μπούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό τον φθηνό δανεισμό, αυτό που λέμε ποσοτική χαλάρωση, πρέπει να προαπαιτηθούν, να υπάρχουν τρία προαπαιτούμενα. Ένα. Οι όροι οι οποίοι θα έπρεπε εμείς από τη μεριά μας να είχαμε εκπληρώσει στην αξιολόγηση να είχαν γίνει σχεδόν στον χρόνο τους. Πότε δεν γίνονται ακριβώς. Δύο. Αφού θα γίνει αυτό, θα πρέπει οι δανειστές μας να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μας πούνε να ποιος είναι ο τρόπος ο οποίος εμείς θεωρούμε ότι αν θα διευθετηθεί το χρέος σας σε τρία στάδια, σε σύντομο διάστημα, σε πιο μεσαίο και μακροπρόθεσμα, έτσι, τότε αυτό θα είναι βιώσιμο. Κατά εμέ, το χρέος... Για να παρέμβω και να βάλω λίγο στο χρονικό πλαίσιο που ήδη βρισκόμαστε, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Σωστό. Αν με το καλό τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση τέλος Νοεμβρίου, έχουμε μέσα στο Δεκέμβριο το χρονικό περιθώριο για να συμβούν όλα αυτά. Φυσικά. Θεωρητικά το έχουμε. Πρακτικά είναι το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, γίνεται. Εάν εμείς κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, πέστε μου όμως πότε έχουμε κλείσει αξιολόγηση on time στον χρόνο. Αλλά ας τοποθέσουμε ότι είμαστε πεπισμένοι, έχουμε πάρει το μάθημά μας και λέμε πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση στον χρόνο που απαιτείται για να τους κάτσουμε μετά στο τραπέζι και να τους πούμε κοιτάξτε, το κάναμε.
Τώρα τον μπαλάκι, όπως είπα, την μπάλα την πετάξει σε μένα για να σα πω το περί τη ποσοτική χαλάρωση, είναι στου άλλου. Από εκεί και πέρα, εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει άμεσα. Όμως, δεν αρκεί μόνο η δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει, όπως είπατε, πρέπει να τους δείξουμε καλό χαρακτήρα, έτσι, καλό εαυτό, και να τους δείξουμε ότι αυτά που ψηφίσαμε, που δεν τα ψηφίσανε, δεν τα αποφάσισαν μόνο αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, θα τα εφαρμόσουμε κιόλας. Να δείξουμε και δείγματα ότι είμαστε focus, επικεντρωμένοι στο να εφαρμόσουμε. Αμέσως μετά, θα πρέπει οι δανειστές να τα κάτσουν στο τραπέζι και να μας πούνε να ο τρόπος που το χρέο θα διατηρηθεί. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συντάσσει έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, θα πρέπει να τη συντάξει, να βγάλει ότι είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος για να μας βάλει στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Να προσθέσω ότι πρέπει το IMF πρώτα, το Διεθνές Δομεσμό Ταμείο, πρέπει πρώτα να κάνει την πρώτη αξιολόγηση. Άρα και εκεί ήθελα να καταλήξω. Το πάντα λίγο ανάποδα. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Τέλος πάντων, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα λοιπόν καθυστερήσει το ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦ. Και έπειτα καθυστερήσει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καθυστερούμε. Μάλιστα. Δηλαδή και τη δεύτερη αξιολόγηση να τελειώσουμε στο χρόνο μας, μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Αν δεν έχουν τρέξει τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί περιμένουμε δύο εκθέσεις, τι γίνεται από εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, συμφωνείτε με αυτό που λέμε εδώ, ότι πρώτα εμείς πρέπει να κλείσουμε γρήγορα, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δει με ποιους οι Ευρωπαίοι, ποιοι είναι εκείνοι οι τρεις διαφορετικοί μέθοδοι. Οι μέθοδοι οι οποίοι θα διανοηθεί το χρέος, δεν χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί προφανώς το τρίτο κομμάτι της διαθέσης του χρέους θα γίνει το 2018. Άρα όμως θα ξέρει προκαταβολικά ότι ποιες θα είναι εκείνες οι συνθήκες για να φτιάξει το μοντέλο και να μας δώσει την έγκριση της διευθέτησης του χρέους. Πρώτα θα τσακωθεί η Βερολίνο, ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦ και τα Βρούνε, και θα κάνει κάποιος ένα βήμα πίσω. Ας τσακωθούν αυτοί οι δύο, εμείς ας τους βάλουμε να τσακωθούμε. Αλλά ας πάρουμε το αποτέλεσμα. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή δεν τους δίνουμε το δικαίωμα σε εισαγωγικά να τσακωθούν, γιατί μας λένε για να έρθει σε εμάς το όλο πλάνο πρέπει εσύ να έχετε τελειώσει αυτό. Έχετε τελειώσει όχι. Το δικό μας κομμάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι μάχες είναι πολλές. Εγώ είμαι με αυτό που θα κερδίσει τον πόλεμο. Θα σας διακόψω, κύριε Γεωργικόπουλε, γιατί είναι μεγάλη αγένεια. Μας περιμένει στο τηλέφωνο ο κύριος Δεβελέκος, δημοσιογράφος από το Capital. Δημήτρης Δεβελέκος, γιατί όσοι μας παρακολουθούν, καλησπέρα σας. Καθόλου αγένεια, γιατί η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και επειδή έχουμε επικεντρωθεί λίγο στον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος μπορεί να γράψει πολλά βιβλία με όσα του συμβαίνουν καθημερινά. Πράγματι. Και χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα πιο μεγάλη περιπέτεια που βιώνει. Ο ακατάσχετος λογαριασμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλο θέμα. Και μία τελευταία προσπάθεια είναι σε εξέλιξη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς, κύριε Δεβελέγκο, για να ενημερώσουμε και όσους καίγονται για το θέμα. Ναι, καταρχάς να πούμε με δύο λόγια ότι ο ακατάστατος επιχειρηματικός λογαριασμός επιτρέπει, δηλαδή το νόημα είναι να οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν έγκαιρα, ανεξαρτήτως κατάσχεσης ή εξωτερικών παραγωγών, έγκαιρα τους προμηθευτές τους, τους εργαζομένους τους κυρίως, και να ρυθμίσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως τα ενίκια ή τις πληρωμές σε ΔΕΚΟ. Τώρα, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια ίστατη προσπάθεια, να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, προσπαθεί να διασφαλίσει έστω ένα ποσοστό ακατάσχετου λογαριασμού. Δηλαδή, τι εννοούμε. Το αρχικό πλάνο ήταν να υπάρχει ένας λογαριασμός επιχειρηματικός της τάξης, για παράδειγμα, των 5.000 ευρώ. Αυτός στο 100% του να μην μπορεί να κατασχεθεί. Μάλιστα. Για οφειλές της εταιρείας. Αυτό δεν είχε περάσει σε πρώτη φάση από τους θεσμούς. Και τώρα το πλάνο B της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ένα ποσό, ένας ακατάσχετος λογαριασμός, ένα ποσό, το οποίο θα προστατεύεται έναντι καταρχέσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές του επιχειρηματία. Δηλαδή, εάν έχω ένα λογαριασμό αξίας που έχω δηλώσει ως ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό, αφού πληρώσω ως επιχειρηματίας όλες τις υποχρεώσεις μου σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζομένους, ΔΕΗ και ενδεχομένως τους προμηθευτές, μου απομένουν 6.000 ευρώ. Από αυτόν τον λογαριασμό που έχω δηλώσει στο κατάσχετο. Από αυτά
ένα ποσοστό τους, για παράδειγμα το 50%, δεν θα μπορεί να κατασχεθεί. Εκεί τώρα είναι το παιχνίδι και είναι ο πυρήνας των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών με τους θεσμούς. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα γίνει δεκτό και είναι μια ίστατη προσπάθεια αυτό το οποίο γίνεται. Ακριβώς, είναι μια ίστατη προσπάθεια. Βέβαια, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης έχει δηλώσει ότι το ακατάσχετο, έστω υπό τη μορφή ποσοστού ενός τραπεζικού λογαριασμού, θα ασφαλιστεί. Και ότι δεν πρόκειται να μην θεσμοθετηθεί αυτού του είδους προστασία. Οπότε πιστεύουμε ότι αυτές τις ημέρες οι διαπραγματεύσεις και για το ζήτημα αυτό θα είναι κρίσιμες. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελεβέγκο, και αυτή τη φορά θα πω σωστά το υπόνοιμό σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελεβέγκο. Να πάμε σε κάτι που ήρθε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, πρέπει να βγει και τώρα η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Που αφορά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2017. Και αυτό που αναφέρει μέσα, γιατί δημοσιεύτηκε πριν από ελάχιστα λεπτά, ναι. Μια πρώτη ματιά σε αυτή τη 17-σέλιδη έκθεση που διαβάζω, λέει ότι ο προϋπολογισμός του 2017, όπως προετοιμάζεται, βραχυπρόθεσμα θα έχει έντονα ηφαισιακό χαρακτήρα. Αυτό λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, που πολλές φορές λέει πράγματα που δεν μπορεί να πει το Υπουργείο των Οικονομικών, όπως το λέμε και εμείς που παρακολουθούμε αυτό το ρεπορτάζ. Λέει αρκετά πράγματα μέσα για το πώς, δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με την ανάπτυξη, τι θα γίνει με τις δαπάνες και τα θέματα των εσόδων. Mm-hmm. Στέκεται και στο θέμα των εσόδων και στο θέμα των δαπανών και λέει χαρακτηριστικά ότι συνεχώς οι μειώσεις των δαπανών και οι αυξήσεις των φόρων αναπόφευκτα λειτουργούν ηφαισιακά. Και αυτό το γνωρίζουμε, φυσικά το αναφέρει και σε αυτήν την έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Έχει σημασία, διότι θα διαβάσουμε τώρα ολόκληρο να δούμε τι ακριβώς. Για την ανάπτυξη, πρόλαβες να δεις τίποτα για την. Είμαστε στον αέρα. Το ρεπορτάζ είναι τώρα. Το αλίευσε ο Βασίλης και ό,τι πρόλαβε όσο ήταν σε εξέλιξη τηλεφωνική, σας το δίνουμε. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέω, ότι εκτιμά ότι θα είναι έντονα ηφαισιακός ο χαρακτήρας του προϋπολογισμού. Με όλα αυτά. Κάτι λογικό. Έτσι όπως τα ξέρουμε τα πράγματα. Κύριε Γεωργικόπουλε, έχουμε λίγα λεπτά. Δώστε μας λίγο και το πλάνο για την έξοδο στις αγορές, γιατί είναι κάτι που ακούγεται πολύ έτσι, θεαματικό, αλλά το έχουμε ξαναβιώσει. Ξαναβγάλαμε λίγο ποδαράκια ως χώρα στις αγορές το 2014 και διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε, ούτε σαν ξεστόρι βιώσαμε. Η πολιτική πάλι βέβαια εκεί είχε το ρόλο της. Τώρα, ένας τεχνοκράτης πώς βλέπει όλο αυτό το πιθανό ενδεχόμενο? Πέρα το πως αυτό βγάλαμε ποταράκια, αλλά γρήγορα τα μαζέψαμε. Ήταν. Την πρώτη ερώτηση. Τα λέω μαλακά. Τα λέω γλυκά. Πολύ καλή ερώτηση. Το πότε θα βγούμε στις αγορές εξαρτάται από το πότε αυτό που τονίσατε πριν θα αρχίζουν να φαίνονται ισχνά έτσι, τα σημεία ανάπτυξης. Μα εδώ είμαστε σε βαθιά ύφεση. Θα σας απαντήσω. Είμαστε σε ύφεση. Δεν είμαστε σε βαθιά ύφεση, είμαστε σε ύφεση. Όχι, λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού. Είπε, δεν νομίζω ότι. Αν δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Αλλά τι θέλει να πει από αυτό που μπορώ να καταλάβω εγώ. Λέει ότι, όπως όλοι το λένε, ότι με τη μείωση των, θα έλεγα, των δαπανών. Τη συγκράτηση των δαπανών. Και την αύξηση της φορολογίας. Πιο λογικό είναι, δεν χρειάζεται να ξέρεις οικονομικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις μακροοικονομία. Είναι ότι το πιο εφικτό, το πιο κοντινό σενάριο να πραγματοποιηθεί είναι να μην μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης που προσδοκάει η ελληνική κυβέρνηση ή οι άλλοι οργανισμοί των 2,7 κλπ. Όμως, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω, για να μην σας λέω λόγια που έχετε ακούσει, μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε για, θα έλεγα, ρυθμούς οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να πάρουμε το τιμόνι αυτής της χώρας μόνοι μας και να φύγουν επιτέλους όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν, έτσι, με την καλή έννοια ή και με την κακή έννοια, αν θέλετε να το πούμε. Και με την κακή. Ποιο είναι το πιο σημαντικό σημείο? Εγώ δεν θα αποφύγω να σας πω πόσο σημαντικό είναι να βγούμε στις αγορές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κάποιος σας έλεγε ότι σε 5 μήνες θα βγούμε στις αγορές, θα πρέπει να αρχίσετε τις καρπαζιές. Θα σας το πω έτσι απλά λαϊκά. Γιατί για να βγούμε στις αγορές προϋποθέτουν όλα τα προηγούμενα βήματα που έχουμε ήδη πει σε αυτό το τραπέζι. Λίγο. Δηλαδή,
να μπορέσουμε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να πάρουμε το OK της έγκρισης της βιωσιμότητας του χρέους, να έρθει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να την εγκρίνει η ίδια, να μας αφήσουν τελικά να μπούμε πού στην προσωπική χαλάρωση. Που τι θα κάνει αυτό? Μην νομίζω ότι θα τρέχουν τα λεφτά από τις τσέπες του καθενός. Το έχουμε καταλάβει. Απλά θα βελτιωθεί αυτό που λέμε, θα πέσουν τα επιτόκια, θα πέσουν τα επιτόκια των ομολόγων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα ομόλογα τα ελληνικά, εκεί που είναι, βρίσκονται τώρα, που είναι, θα έλεγα, junk, δηλαδή δεν τα θέλει κανένα στην ουσία, θα θέλουν μόνο κάτι κερδοσκόπη να τα πάρουν γρήγορα και να τα δώσουν γρήγορα για να βγάλουν λεφτά. Τι θα γίνει? Θα αρχίζουν και θα υπάρχουν μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Αφού γίνει αυτό, μετά και θα πέσουν αυτό που λέμε στη χρηματοοικονομική οι καμπύλες απόδοσης, στην ουσία τα επιτόκια των ομολόγων αυτών και των καινούριων που θα μπορέσουμε να εκδώσουμε, μικρά ποσά, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να εμφανιζόμαστε στις αγορές και να δείχνουμε στους υποψήφιους επενδυτές που είναι σε αυτές τις αγορές των ομολόγων ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Πρέπει να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει. Σε αυτό το σημείο η κυβέρνηση αυτή είναι ορθή. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να μπούμε στις αγορές. Πάμε να αντιστούμε γρήγορα. Αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην καταστρέψουμε το ίδιο το χρέος, το οποίο είναι πλέον βαρύ, και την έκθεση βιωσιμότητας που θα έρθει, φαντάζομαι, στους επόμενους δύο μήνες με τρεις. Πάμε για τις αγορές. Πάμε για τις αγορές να δούμε αίθουσα σύνταξης. Ποιος είναι η Ματίνα, Χαρκοφτάκη? Ναι, να περάσουμε λοιπόν να δούμε πώς διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή το Αμερικανικό χρηματιστήριο και οι δείκτες στη Wall Street με θετικό έδαφος, περιορισμένο ωστόσο τα κέρδη. Ο Dow Jones λοιπόν ενισχύεται 0,4%, κέρδη 0,31% για τον S&P 500, οριακά προς τα πάνω ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στο 0,07%. Στο ίδιο θετικό κλίμα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα ο γερμανικός DAX η Φραγκφούρτη έκλεισε με άνοδο 0,13%, κέρδη 0,32% για τον βρετανικό FTSE 100 στο Λονδίνο, στο ίδιο θετικό έδαφος και ο γαλλικός CAC 40 στο Παρίσι, στο συν 0,25%. Να δούμε λοιπόν και τις ισοτιμίες. Το ευρώ υποχωρεί οριακά έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στο 1,19 η ισοτιμία, και η λίρα λοιπόν βρίσκεται στο 1,21 έναντι του δολαρίου. Και φυσικά να πούμε και δύο ειδησούλες. Πρώτον, ότι οι αναλυτές και οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο φυσικά στην αυριανή καθιερωμένη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναμένουν από τα χείλη του Μάριο Ντράγκη εάν τελικά θα επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και επιπλέον να πούμε ότι για την Deutsche Bank διέψευσε ο επικεφαλής στην Αμερική, στην μονάδα της των ΗΠΑ, ότι αναμένεται να αποχωρήσει. Υπήρχε μια φημολογία ότι αναμένεται να αποχωρήσει ή να μειώσει τη δραστηριότητά της στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, αυτό διαψεύστηκε από τα επίσημα χείλια του επικεφαλής. Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε, Ματίνα. Ευχαριστούμε, Ματίνα. Προλαβαίνουμε να δούμε, έχουμε ένα πρώτο σχόλιο, Βασίλη Τσεκούρα, για την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, έχουν αρχίσει και πέφτουν οι τίτλοι. Κύριε Γεωργόπουλο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και θα πω κάτι τελευταίο. Τα χρηματιστήρια θέλουν χίλαρι. Και αυτό που βλέπετε, χίλαρι εννοώ την υποψήφιο, αυτό που βλέπετε ότι οι αγορές θέλουν χίλαρι. Το θέμα είναι ότι θέλουν και Αμερικανοί πολίτες που θα σηκωθούν για να πάνε στη διάσταση. Βασίλη, ένα λεπτό, δύο. Πρώτα απ' όλα, λέει το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι φοροκεντρικό, έχει εστιάσει τους φόρους. Και όπως πάνε και οι φόροι που έχουν επιβληθεί, θα φέρουν μείωση των εσόδων. Αυτό λέει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Βουλής. Και λέει και εδώ στέκεται ιδιαίτερα ότι είναι μη ρεαλιστικοί οι στόχοι που έχουν τεθεί για μετά το 2018 για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και λέει μέσα στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής ότι τους επόμενους μήνες θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία να αναθεωρήσουμε τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018, προς τα κάτω δηλαδή, και να διευθετήσουμε άμεσα και το θέμα του χρέους. Και λέει ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφωνούν σε αυτό το θέμα. Για το θέμα δηλαδή των πρωτογενών πλεονασμάτων και έχουν ως σύμμαχο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θυμάστε ότι το έλεγα ότι μαζί βάζοντας μαζί και την Τράπεζα Ελλάδος, στο εξωτερικό βλέπουν αυτό ακριβώς. Μια συμφωνία. Κάτι τελευταίο. Λέει ότι αν έχουμε σωστή διαχείριση κόκκινων δανείων, αποπληρωμή λήξης πρόθεσμων χρεών, κυβερνητική σταθερότητα, κοινωνική ομαλότητα,
η συμφωνία για το χρέος και ένταξη στο πρόγραμμα προσφυγικής χαλάρωσης θα μας βγάλουν επιδόσεις που θα ξεπεράσουμε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προγλέψεις. Πολιαρκόβος τα λέει, το γραφείο προβλέψεις βούλες. Καληνύχτες, έχουμε αργήσει με το καλό, να αύριο... Μπορούμε, γιατί θαύματα μπορούμε. Γίνονται. Όχι, αρκεί να το πιστέψουμε. Αν δεν πιστέψουμε εμείς οι Έλληνες την οικονομική πολιτική... Θα μας δει ο Γιάννης έξω στο κοντρόλ, θα φάμε ξύλο. Με το καλό, αύριο στις 6. Πάντα με το καλό.